Πατάς έτσι, μωρέ. Φοβάμαι. Θα μας πιάσουν, Βάσο. Γιατί τι κάναμε? Όταν θα κάνουμε. Ωραία, το έχω πει χίλιες φορές. Μια κλοπή στην ξηρά είναι πολύ πιο επικίνδυνη από μια κλοπή στη θάλασσα. Διαφωνώ. Στην ξηρά όταν σε κυνηγήσουν το σκάς. Εδώ τι κάνεις? Είσαι πολύ βλάκας. Στο πλοίο μόλις βρεις τα σκούρα, πέτα τα κλοπημαία στη θάλασσα και είσαι λευκή περιστερά. Ώσπου να σε πιάσουν και να σε κάνουν μαύρη περιστερά. Το ξέρεις ότι στο πλοίο υπάρχει αστυνομικό. Σιγά τον αστυνομικό. Ένα νιάνιαρο που παριστάνει τον ιδιωτικό detective. Όλες του οι σπουδές είναι τρία μυθιστορήματα αστυνομικά που διάβασε. Τη ζημιά του όμως μπορεί να στην κάνει. Ωραία, άλλο είναι το πρόβλημα. Ποιο? Κλέβουμε. Πώς βγάζουμε έξω αυτά που κλέβουμε? Πού τα βάζουμε? Θα σου πω που τα βάζουμε, θα με δεις. Έλα, λέγε, δεν θα σου πω. Πού τα βάζουμε? Τα βάζουμε στο. Στο δικό σου, ρε. Στη τσέπη του αστυνομικού, ήθελα να πω. Όλο στο πονηρό πάει το μυαλό σου. Μπράβο, ρε, καταπληκτική ιδέα. Είδε Σπυροπούλου στο τηλέφωνο. Είδε Σπινή Σπυροπούλου στο ραδιοτηλέφωνο. Ορίστε, εγώ είμαι. Χάθηκε ο κόσμο να το πείτε τόση ώρα. Μα αφήνετε και φορά σαν υπουργό σε περιοδία. Μην χαλάμε και το λαρίκι μα. Δεν νομίζετε, Δεσπινή μου, ότι στην εργασία σα πρέπει να είσαστε πιο ευγενικοί. Σα παρακαλώ, πηγαίνετε στο τηλέφωνο. Θα πάω. Τι πράγματα είναι αυτά, Κέντι? Έτσι μιλά μια χώστες. Στην εργασία σου πρέπει να είσαι πιο ευγενική με τους επιβάτες. Να λέγω και ανάβρα και μου τα σπάνε. Έρχεται η μία, είναι αλήθεια ότι είναι ο Yves Saint Laurent στο πλοίο. Και καλά να ρωτάνε για τον Yves Saint Laurent. Να ρωτάνε όμως και για το Βοδωσάκι. Ποιο Βοδωσάκι, το βιομήχανο? Έτσι νομίζω ότι νομίζουν. Άλλες πάλι κάνουν άλλες εκνευριστικές ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις δηλαδή? Ζητάνε τουριστικές πληροφορίες. Πότε θα πιάσουμε Μύκονο, πότε θα πιάσουμε Κνωσό, πότε θα πιάσουμε Τόνο, πότε θα πιάσουμε τ' άλλο. Με την ώρα τους λέω όλα θα τα πιάσουν. Έλα, έλα, μην γίνεσαι χιδέα. Τα λιμάνια εννοούσα. Δεσποινή Σκέτη, Δεσποινή Σκετούλα. Έλα, πάμε. Ναι.
Μάλιστα, κύριε Λεμπέση. Όπω τεράστιο πλοίο, σκάλες, καταστρώματα, σαλόνια, παρασάλωνα, χάνει κανείς τον μπούσουλα που λένε και οι ναυτικοί. Μήπως είδατε την αληψιά μου? Όχι, αλλά είναι πολύ εύκολο να μαντέψω που βρίσκεται. Πού? Πάνω στο πλοίο, φυσικά. Τι αστείο. Ού, πώς είστε, κάπτεν? Πολύ καλά, κυρία μου. Α, μη μου πείτε, μη μου πείτε, θα το βρω μόνη μου. Ποιο πράγμα, κυρία μου? Είστε δίδυμος. Όχι, μοναχογιός είμαι, δεν έχω άλλα αδέλφια. Παρανόηση, στον αστερισμό σας εννοούσα. Ο αστερισμός σας είναι δίδυμη, σωστά? Λάθος, είμαι τοξότης. Περίεργο, εγώ σπανιότατα πέφτω έξω. Η στολή με μπέρδεψε. Γιατί όσοι φοράνε στολή είναι δίδυμοι? Όχι, αλλά τους δίδυμους τους τραβάει η στολή. Γι' αυτό γίνονται στρατιωτικοί, αεροπόροι, ναυτικοί. Δεν μου λες εσύ, κετούλα μου. Μάλιστα. Μήπως έμαθε σε ποιον αστερισμό ανήκει ο κύριος Βοδοσάκης? Όχι. Κύριε Λεμπέση, είναι δυνατόν να πάω στα καλά καθούμενα να ρωτώ τέτοια πράγματα τον άνθρωπο? Τέλος πάντων, μια που εσύ δεν ξέρεις και από αυτές τις δουλειές, σας χρησιμοποιήσουμε τον detective. Έμαθα ότι υπάρχει ένας detective στο πλοίο. Του λέτε, σας παρακαλώ, ότι τον θέλω? Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κυρία Λεμπέση, πού μάθατε για τον ιδιωτικό αστυνομικό? Αυτό υποτίθεται ότι είναι μυστικό. Το ξέρουμε μόνο εγώ και ο πρώτος καπετάνιος. Α, τα αστέρια. Τα αστέρια τα ξέρουν όλα και τα λες όποιο μπορεί να τα διαβάσει. Πέτη, Πέτη, μα εδώ είσαι τόση ώρα και σε ψάχνω. Τι κοιτάς? Τον καπετάνιο? Γνωρίζεστε? Καπετάνιε, τι έπαθες και ξεράθηκες? Βλέπω. Την αληψιά μου? Τη δασπινίδα. Τη γνωρίζετε? Όχι, αλλά θα τη γνωρίσω. Καπετάνιε, νομίζω ότι υπάρχει κανονισμός στο πλοίο που απαγορεύει στο πλήρωμα να φλερτάρει με επιβάτηδες. Όχι πάντα. Πέτη, σου απαγορεύω να κοιτάζεις αυτόν τον κύριο. Καμιά καθώς πρέπει κοπέλα δεν πρέπει να φλερτάρει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν να κάνεις στριπτής τα αισθήματά σου. Τα αισθήματα δεν πρέπει να φοράνε ρούχα, πρέπει να είναι γυμνά σαν την αλήθεια. Δε, μου κοκκινίζω και μόνο που τα ακούω. Εξάλλου με τον κύριο δεν γνωρίζεστε καθόλου. Θα γνωριστούμε. Άσε τουλάχιστον να σε συστήσω εγώ. Καμιά καθώς πρέπει η κοπέλα δεν πρέπει να γνωρίζεται μόνη της με έναν άντρα. Στην τάξη μας πρέπει κάποιος άλλος να την γνωρίσει. Έλα εδώ. Λοιπόν, από εδώ η ανιψιά μου, Μπέτη. Και από εδώ ο κύριος τοξότης. Ο καπετάνιος δηλαδή. Αλήθεια, πώς σας λένε? Πέτρος. Χάρηκα. Εγώ να δεις πως χάρηκα. Και εδώ, Ρίκα μου, νομίζω ότι η αποστολή σου τελείωσε. Όλες οι καθώς πρέπει κυρίες της τάξεώς μας, μόλις κάνουν τις συστάσεις, αποχωρούν. Καμιά καθώς πρέπει κοπέλα δεν πρέπει να διώχνει τον κηδεμόνα της. Μάλιστα, καμία. Έχει πάρει το ρόλο της στα σοβαρά. Εκτός αν τη διασκεδάζει, οπότε το παίζει που λένε. Πολύ ζωντανή γυναίκα. Τι λέτε, πάμε στο μπαρ για ένα ποτό? Απορώ γιατί βρισκόμαστε ακόμα εδώ. Παρακαλώ. Καπετάνια. Τι είναι πάλι? Καπετάνια, ο αστυνομικός δεν έρχεται. Γιατί λέει είναι μυστικός και αφού είναι μυστικός δεν κάνει να γίνει φανερός. Λοιπόν, πήγαινε και πες του, τον θέλω εγώ. Ναι, και εσείς πηγαίνετε πάνω στην Πρίμνη. Η θεία σας τσακώνεται με ένα κύριο. Τον είπε καρκίνο και παρεξηγήθηκε. Δεν την ξέρει τι ψώνια είναι με τους αστερισμούς. Πάω να την ξεμπλέξω. Θα σας δω μετά. Πάω να βρω το σταμάτη. Άντε, πήγαινε και συνευρίστο. Ω, Πέτρε. Σου πω, κάπτεν. Παλήπιες. Και γιατί να μην πιω? Το απαγορεύει κανένας νόμος ή πειράζω κανέναν? Δεν είναι σωστό να σε βλέπουν οι επιβάτες αυτό το χάλι που είσαι τώρα. Όχι, να το πάρουν απόφαση. Η τραγουδίστρια του πλοίου είναι μπεγκρού. Όλη μέρα πίνω εκτός από το βράδυ. Το βράδυ τραγουδά με ξεμέθιστη. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Όταν με ξεμέθιστη εγώ, με θάνε αυτή. Είσαι αδιόρθωτη, αδιόρθωτη. Και βεβαίως είμαι, γιατί ο κόσμος όλος είναι αδιόρθωτος. Η ζωή ίδια είναι αδιόρθωτη. Όλα είναι γεμάτα ελαττώματα. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Κανείς δεν φροντίζει να διορθωθούν όλα αυτά τα ελαττώματα που υπάρχουν πάνω στη γη. Ο κόσμος πεθαίνει, η θάλασσα πεθαίνει, ο αέρας πεθαίνει, κανένας δεν νοιάζει. Και μου λες εσύ τώρα να ενδιαφερθώ εγώ για τα δικά μου τα ελαττώματα. Τι κάνω εγώ, κάπτεν? Πίνω. Εκεί. Εμένα πειράζω, την τώρα. Εσένα σε πειράζω? Ελάττωμά μου και που σε ερωτεύτηκα. Και όταν μου είπες, θυμάσαι τι μου είπες? Εγώ τώρα είμαι αλλού. Τίποτα δεν είπα, το βούλωσα. Απεσύρθηνα από την κυκλοφορία. Πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ναι, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Με ανακουφίζουν όταν τα λέω. Για κάνε μου τη χάρη σου, λέω. Έλα εδώ, βρε πουλάκι μου. Άσε με κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς τραβάς, ποιον τραβάς? Εγώ σε τράβηξα. Σε θέλει, κυρία Λεμπέση. Ωραία. Αν με θέλει να έρθει να τραβήξει αυτή. Έλα, 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 μη διαμαρτύρεσαι. Εγώ έστειλα να σε φωνάξω. Ωραία, να με φωνάξουν, όχι να με τραβήξουν. Ορίστε λοιπόν, τι θέλετε? Η κυρία Λεμπέση θέλει, αυτή θα σου πει. Χαίρετε. Έλα εδώ, παιδάκι. Πού πας? Να χαζέψω. Τι πράγμα? Τα αεροπλάνα. Ποια αεροπλάνα? Πού πετάνε? Πού πετάνε? Στο αεροδρόμιο. Ποιο αεροδρόμιο? Του Αμερικανικού. Πιανού? Του Αμερικανικού, εκεί απέναντι, δεν το βλέπετε? Παιδάκι, με αυτό απέναντι είναι το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Έτσι λεγόταν πριν. Αμερικανική βάση δεν είναι? Αμερικανικό λέγεται. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Για δες που λέει και λογικά πράγματα, και εγώ τον είχα για τρελό.
Ρίκα, σε παρακαλώ, πάψε να ασχολείσαι με τα ζώδια. Έχουμε γίνει ρεζίλη σε όλο το πλοίο. Καθόλου. Ό,τι κάνω εγώ είναι σοφό. Η σοφία όμως με την τρέλα είναι κοντά, το ξέρεις. Κυρία Λεμπέση, να ο αστυνομικός μας. Εμένα μου επιτρέπετε. Κάνετε που φεύγετε. Θα μπορούσατε να γελάσετε πολύ με τα χάλια μας. Πέτσε, τι είναι αυτά, πλες. Σιγά μην το χάσω. Κοίτα, φίλε μου, βγαίνει πετρέλαιο. Βγαίνει. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Από πού βγαίνει? Από μια τρύπα. Ποια τρύπα, καλέ? Τη Θιάσου. Κύριε. Τη Θάσου, είπα, τη Θάσου. Έχετε πάει στη Θάσο? Όχι. Εκεί να δείτε τρύπες να τρομάξει το μάτι σας. Την κατατρυπήσαν την καημένη. Δεν με ενδιαφέρουν οι τρύπες τη Θάσου, κύριε. Ούτε και εμένα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε επαγγελματικά. Λοιπόν, θέλω από εσάς μια εξυπηρέτηση. Υποψιάζομαι ότι εμένα δεν με χρειάζεστε. Θα σας δω αργότερα. Τι έγινε, γιατί μας άφησαν μόνους? Καλύτερα έτσι. Όπως θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν, τι ζώδιο είσαστε? Ζώνη είσαι και φαίνεσαι. Εννοώ τι αστερισμός είσαστε. Α, δεν λέγονται αυτά. Είμαι ή δεν είμαι μυστικός? Πώς μου ζητάτε να βγάλω στη φόρα την ταυτότητά μου? Και όπως εγώ το βρήκα. Τι είστε ζυγός. Τι βατήσατε, είμαι μονός και λίγος 7 που σημαίνει ότι κυκλοφορώ με τα μεγάλα. Όταν λέω ζυγός, εννοώ τον αστερισμό σας. Πότε γεννηθήκατε? Το 1906. Α, δεν είμαστε καλά. Εγώ είμαι ο αστυνομικός. Εσείς θα μου πάρετε τα στοιχεία. Θέλω μια πληροφορία. Πάρτε το 131. Άλλου είδους πληροφορία και αμοιβή σας βεβαίως. Θέλω να μάθετε σε ποιον αστερισμό γεννήθηκε ο κύριος Βοδασάκης. Και γιατί δεν το ρωτάτε μόνοι σας? Θα σας στοιχίσει και φτηνότερα. Λοιπόν, με καταπλήσετε. Πώς δεν το είχα σκεφτεί. Έξοχη ιδέα, μα είστε μεγαλοφυείς. Πάω. Αεκ. Πολύ τρελή μαζευτήκαμε σε αυτό το πλοίο. Μήπως είδατε καθόλου τον κύριο Βοδοσάκη? Όχι, δεν τον είδα. Συγγνώμη, Δεσποινής. Ξέρετε που είναι η καμπίνα του κύριου Βοδοσάκη? Τον θέλετε? Αχ, ναι. Και εσείς? Αχ, ναι. Ορίστε, έρχεται με το χαρέμι του. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω τα χτερά σας. Πέρα τη ζήτηση που έχω σήμερα. Σιγά σιγά, κορίτσια μου. Όλες τα πάρετε. Περιμένετε στο μπαρ. Πηγαίνετε στο μπαρ να με περιμένετε. Σε λίγο θα θέλατε. Δεν θα αργήσω. Περιμένετε, ναι. Πω, παιδάκια μου. Αχ, είσαι και πολύ ωραίος τύπος. Ναι, μωρό μου, αλλά τράβα η μία, τράβα η άλλη, θα με κατσιάσουνε, κατάλαβες? Δεν έχετε πρόβλημα εσείς. Είστε και ο πρώτος. Ναι, και εσύ είσαι το πρώτο, μανούλι, μωρό μου. Πώς δεν παίξατε ακόμα στο σινεμά? Έτσι και παίζετε εσείς, δεν σκίζατε. Να σας εξηγήσω, δεν ήθελα να φάω το ψωμάκι από κάτι έτσι κακομήρικα που θέλουν να κάνουν τους ωραίους. Στο κάτω-κάτω της βραβείς, εμένα με ενδιαφέρουν οι business. Εκεί οικονομάς γερά. Ναι, αλλά στο σινεμά έχεις δόξα, θαυμάστριες. Κοίταξε, μωρό μου, άμα έχεις λεφτά, ρωτάς πόσο κάνει δόξα, την αγοράζεις και την παίρνεις. Κατάλαβες? Με τι κουφάλες τώρα, αγοράζεται η δόξα? Τα πάντα αγοράζονται, αγάπη μου. Όλα έχουν και από μία τιμή. Εγώ δεν αγοράζομαι με τίποτα. Σοβαρά, ε? Λοιπόν, απόψε αν έρθεις να κοιμηθούμε μαζί, θα σου δώσω ένα 500. Είσαι τρελός. Εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα για 500 δραχμές. Δεν είμαστε καλά. Ωραία, εγώ είπα μία τιμή. Εσύ πόσα θέλεις? 100. Έλα. Πολλά εκατομμύρια. Σοβαρά? Μωρό μου, θα μείνεις στα αζήτητα, γιατί όπως λένε, κόλλοι υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Είσαι πρόστιχος, αλλά έχεις γούστο. Το ξέρω. Οι επιχειρήσεις σας πώς πάνε? Καλά, μωρό μου, πάρα πολύ καλά. Τώρα χτίζω ένα καινούργιο εργοστάσιο, ξέρετε. Ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Αλλά έχω πολλά προβλήματα με την καινούργια κυβέρνηση. Τι προβλήματα? Κοίταξε, βρε παιδί μου, ακόμη δεν έχω βάλει τα θεμέλια. Και θέλει να μου το κοινωνικοποιήσει. Γι' αυτό εγώ σκέφτομαι να πάρω τα λεφτά μου και να τα πάω στην Ελβετία. Αλλά είμαι πατριώτης. Γι' αυτό τα αφήνω εδώ. Αλλά τα κάνω δολάρια. Πολύ πατριωτικό αυτό. Είναι αλήθεια ότι σας τραβούν οι ωραίες γυναίκες? Ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Και από ό,τι βλέπω το πλοίο είναι γεμάτο μανούλια. Πάμε καλά. Συγκαλά το πυρούνι μας. Ελάτε τώρα που ήρθατε στο πλοίο για να βρείτε ωραίες γυναίκες. Κοίταξε, μωρό μου, να σου πω, εδώ στο πλοίο είναι πιο απολαυστικά, κατάλαβες? Είναι τελείως άνετα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Εσύ κάθεσαι, μωρό μου, και το πλοίο κουνιέται. Κουνιέται το πλοίο. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, ήρθε η ώρα να κάνω γεωτρήσεις. Θα σας ξαναδώ. Ναι, μωρό μου, δεύτερο κατάστρωμα, πρώτη καμπίνα δεξιά. Να με περιμένεις. Ναι. Εγώ δεν θα σε ξαναδώ, μανούλη. Ναι, μωρό μου, δεύτερο κατάστρωμα, πρώτη καμπίνα δεξιά. Έγινε. Από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω, άρχισες να περπατεύεις. Όχι, γιατούλα μου, δεν περπατεύω, στορκίζομαι. Τώρα εγώ, κοίταξε να δεις, αυτή την κρουαζιέρα την αντιμετωπίζω τελείως επαγγελματικά και ψυχρά. Τώρα τις γυναίκες θα κοιτάμε ή τις business? Αυτό λέω και εγώ, τις γυναίκες θα κοιτάμε ή τις business? Τις γυναίκες. Όχι, τις business. Πρόσεξε, κακομοίρη μου. Εγώ για χάρη της φίλης μου της Θεανός υποχρεώθηκα στην εταιρεία και σου βρήκα καμπίνα και εισιτήριο με έκπτωση. Και όλα αυτά για να έρθεις εδώ για δουλειές. Ναι, και τουλά μου, για δουλειές. Μόνο για δουλειές. Κοίτα, κόψε αυτή την πλάκα με το Βοδοσάκι. Ποια πλάκα? Δεν έχεις παρείδηση ότι όλοι στο πλοίο σε νομίζουν για το γιο του Βοδοσάκι? Αφού Βοδοσάκι με λένε, όλο και κάποιος πατέρας τα με έφτιαξε. Άρα είμαι γιος του. Για το γιο του Βοδοσάκι του βιομήχανου σε περνάνε, παιδί μου. Εσύ κόψε αυτή την πλάκα, έτσι. Κοροϊδεύε να την κόψω. Σε ήθελε, ψωνάτη. Πάω, λέει. Παναθηναϊκός θα είναι, φαίνεται. Λοιπόν, αγοράκι. Τι τρέχει? Το ξέρεις ότι είσαι πολύ νόστιμο.
Τι ψέχασες, παιδί μου. Να βρω το νόστιμο. Σε σένα το είπα. Σε μένα. Ναι. Σου είπα ότι είσαι πολύ νόστιμο αγόρι. Εγώ. Βέβαια. Ναι, βέβαια, δεν λέω. Έχω το κατητή μου. Πολύ άγριο καμάκι μου κάνεις όμως και μου αρέσει να παίρνω εγώ την πρωτοβουλία. Έχεις κάτι που τραβάει τις γυναίκες. Τότε γιατί με τράβαγες εσύ προηγουμένως. Δεν μου λες με δουλεύεις τώρα. Έλα, πες μου τι θέλεις να τελειώνουμε. Κοίταξε, μωρέ. Ο Ποδοσάκης θα έχει με μια φίλη μου. Πολύ ζηλιάρα. Και επειδή φοβάται μην την απατήσει, μου έδωσε αυτό το σκονάκι. Να του το ρίξω στο ποτό του. Για να μην μπορεί να κάνει έρωτα, να δράσει, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό θέλω να του το βάλεις. Να το βάλω. Τροπή. Με τρόπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα το βάλω. Έλα, μην μου τη βγαίνεις το έτσι ότι δεν καταλαβαίνεις. Να το ρίξω στο ποτό του θέλω. Α, αυτό. Εντάξει, προχώρα. Για μένα είναι δύσκολο γιατί μπορεί να με υποπτευθεί. Ενώ για σένα είναι παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι, ναι. Αλλά εγώ όμως τι θα κερδίσω. Ό,τι θέλεις. Μέχρι που δέχομαι να με παντρευτείς. Τώρα για κέρδος μιλάμε και όχι για ζημιά. Τέλος πάντων, εγώ του το βάζω, σε χρεώνω και τα βρίσκω. Λοιπόν, αυτό για προκαταβολή. Ω, πολύ άγρια μου την πέφτει το παιδί. Θα περάσουμε καλά. Εντάξει, με τη Ζάνα, τη βρήκαμε. Δεν είναι ίδια με αυτή που κρατούσε ο αστυνομικός. Ωραία. Τσάντα βρήκαμε. Αυτό που θα ρίξουμε μέσα δεν βρήκαμε. Θα το βρούμε κι αυτό. Πότε? Το βράδυ. Οι σκοτεινές δουλειές τη νύχτα γίνονται. You American? No. Deutschland, Deutschland? Nein. Espagnol? No. Francais? No. Ιταλιάνα? No. Και τότε τι στο διάλο είσαι. Ελληνίδα και σπάσε. Με συγχωρείς. Πολύ βαριά είσαι όμως, αδερφούλα μου. Πάρα πολύ βαριά. You Greek? No. No. Μπράβο, κοριτσάκι μου, γιατί οι Ελληνίδες είναι βαριές. Εξουσία μου απλή. Έκανα λάθος, άνθρωπε μου. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο λιμάνι της Σαντορίνης και η απορρίμαση θα αρχίσει σε λίγα λεπτά με βάρκες. Ladies and gentlemen, we have arrived in the port of Santorini and the embarkation will be by boat. Meine Damen und Herren, wir sind in den Hafen von Santorini gekommen. Όμορφη Σαντορίνη, ε! Θα ήθελες να έχουμε ένα σπιτάκι σαν κι αυτό εκεί πάνω. Δεν με ενδιαφέρει, Σαντορίνη, δεν με ενδιαφέρουν τα σπιτάκια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάρει ένα τέλος η υπόθεσή μας. Ναι, μας το έχω πει χιλιάδες φορές. Από μένα δεν μπορείς να γλιτώσεις εύκολα. Νομίζεις, Τζίμι. Πρέπει να καταλάβεις ότι έχω αλλάξει. Δεν είμαι πια το κουτό κοριτσάκι που ήμουν. Θα στα πεις ότι δεν είσαι πια ερωτευμένη μαζί μου. Ύστερα από αυτή τη βρωμερή συνεργασία που είχαμε, νομίζεις ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για έρωτα. Κάθε φορά που με έβαζες να πλησιάζω έναν άντρα, κάθε φορά που με έριχνες στην αγκαλιά κάποιου καλοζωισμένου κυλάρα, μου ερχόταν να ξεράσω. Με τόση αηδία που είναι σταθεί ο έρωτας. Σ' αρέσουν πολύ τα δράματα, βλέπω, Μέμα. Σε λίγο θα μας πεις ότι σε βάζαμε να ξαπλώνεις και μαζί τους. Τι διαφορά υπάρχει. Χαμογελάς ψεύτικα σε έναν άντρα που τον συχαίνεσαι, τον αφήνεις να σε αγκαλιάζει, να σε φυλάει. Τα υπόλοιπα που μένουν πια είναι μια λεπτομέρεια. Μια πολύ σπουδαία λεπτομέρεια. Πολύ σπουδαία που τυχερώσουν μαζί μου. Ή δεν τυχερώσουν. Πληρώνοντάς την πολύ ακριβά όμως. Σε αυτή την ιστορία όλοι πληρώνανε. Εκτός από σένα, εσύ μόνο έπαιρνες. Έπαιρνες από τα θύματα, έπαιρνες από μένα. Όχι να λέμε και ό,τι θέλουμε. Εσύ έχεις κάνει και δυο σπιτάκια από αυτή τη δουλειά. Εγώ τι έχω κάνει. Εσύ δεν έχεις γιατί τα έπαιξες, Τζίμι. Κοίτα, Μέμα, για να μην φλιαρούμε άδικα. Δέχομαι να σταματήσουμε. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε κάνα 2-3 κόλπα να βγάλω κανένα φράγκο. Και μετά θα δω τι θα κάνω. Και αν σου πω όχι. Ξέρεις πολύ καλά, Μέμα, ότι σε κρατώ στο χέρι. Ή θες να στα θυμίζω πάλι. Τα τελευταία όμως. Έχεις το λόγο. Να δούμε, έχεις τουλάχιστον λόγο. Θα δεις. Πω, 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 μανάρι μου, τι είσαι εσύ, πού βρέθηκες μπροστά μου. Τι είπατε, κύριε. Λέω, πού βρέθηκες μπροστά μου. Από πού πάνε για την πισή.
πισίνα. Η πισίνα είναι στο βάθος, πρώτο κατάστρωμα δεξιά. Αλλά στην πισίνα και κάτσε να τα πούμε εμείς οι δύο. Και βγάλτε αυτό, θα ζεσταθείς. Δεν έχει οριμάσει ακόμη μέσα μου. Άσε, θα το οριμάσουμε μόνοι μας. Δεν μου λες, εάν παρουσιαζόταν μπροστά σου ένας ληστής και σου τραβούσε το πιστόλι και σου έλεγε ψηλά τα χέρια. Τι θα κάνεις, δεν θα σήκωνες ψηλά. Όχι. Τι θα κάνεις. Θα το έβαλα στα πόδια. Όχι, μην μου λες τέτοια τώρα. Συγγνώμη. Τελικά είχε δεν είχε, μου άφησε με το σλιπάκι στο χέρι. Μου δίνετε μια φωτιά. Ευχαρίστω. Ναι, αλλά δεν έχω τσιγάρο. Να σας δώσω. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Η φωτιά ήταν μια δικαιολογία για να πιάσω κουβέντα μαζί σας. Πολύ ξεπερασμένο. Και έπειτα εσείς δεν χρειάζεται δικαιολογίες για να πιάσετε κουβέντα, κύριε Βοδωσάκη. Βοδωσάκης. Α, ναι, βέβαια. Εγώ ένας Βοδωσάκης δεν χρειάζομαι τέτοιες ανόητες δικαιολογίες για να πιάσω κουβέντα. Θα μπορούσα να έρθω κοντά σας, να σας πιάσω το χέρι και να σας πω Βοδωσάκης, ελάς. Έχετε πολύ μεγάλη αδυναμία στο ωραίο φίλο. Ναι, έχω πολύ μεγάλη αδυναμία στο ωραίο φίλο. Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, τι λέγαμε? Για τις αδυναμίες σας, τις ασχολίες. Ναι, είμαι πάρα πολύ απασχολημένος το τελευταίο καιρό. Ασχολούμαι με τα χρήματα, με το χρηματιστήριο, με την πρέφα. Πρέφα! Ναι. Έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία που λέγεται Πρέφα ΕΠΕ. Αλλά η μεγάλη μου αγάπη είναι οι γεωτρήσεις. Α, ναι, και ναι. Πού τις κάνετε? Στην Καβάλα. Και η μεγάλη μου αγάπη είναι η Καβάλα. Βρίσκω ότι έχετε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κι εγώ. Δεν μου λέτε, πώς γίνεται να συναντηθούμε κάπου να ενώσουμε τα ενδιαφέροντά μας? Οι δυο μας μόνοι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Γεωτρήσεις. Πώς είπατε? Ναι, λέω να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλήθεια μου λέτε? Και τότε θα βλέπατε τι σημαίνει πριν ως τρία. Μα τι κάνετε? Ανοιχνεύω το υπέδαφος. Σας παρακαλώ πολύ, μας βλέπουνε. Πολύ γαλαρία έχει πέσει. Πολύ πανιστήρι πέφτει σε αυτό το πλοίο. Μου φαίνεται ότι αυτός ο κύριος προσπαθεί κάτι να σας πει. Ναι. Λοιπόν, εγώ φεύγω και θα σας δω αργότερα. Πού και πότε? Απόψε. Πού? Εσείς που θα λέγατε? Αν σας το πω πραγματικά θα με παρεξηγήσετε? Δεν θα σας παρεξηγήσω, αλλά θα σας χαρακτηρίσω βιαστικό και αντιπαθώ τους βιαστικούς. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Το δικό μου γίνεται γρήγορα. Πώς είπατε? Λέω, το γοργόνι και χάριν έχει. Λοιπόν, εγώ φεύγω, θα σας δω στο δίπλα. Ναι. Καθίστε δίπλα μου και φροντίστε να μην καταλάβει τίποτα ο άντρας. Ναι. Δεν μου λες εσύ, τι ήθελες και κουνούσες τα χέρια σου, ασπαστικό? Ήθελα. Άκουσε, δεν πρέπει να σου ξεφύγει η λέξη από αυτό που θα σου πω. Έλα μαζί μου. Γιατί? Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Έλα μαζί μου, παιδάκι. Γιατί, βρε παιδί μου? Πρέπει να σου μιλήσω, να πιούμε. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται στεγνά. Έλα μαζί μου. Σιγά, ρε πουλάκι, μην τραβολογάς έτσι. Σιγά, ρε. Τι τραβάς έτσι? Κάτσε. Κάτσε. Τι θα πιείς? Σκάτσε. Στα μούτρα σου, τι θα πιείς, ερώτησα. Τι είπες? Τι θα πιείς, ερώτησα. Λοιπόν, εγώ θα προτιμήσω τα ελληνικά προϊόντα. Ένα δείκταμο, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε. Δεν έχετε. Ντροπή να μην έχετε. Αυτή λέει δεν έχουν δίκτα. Πάρ το μηχανάκι σου γρήγορα να πάει να φέρεις από την Γλυφάδα. Α, στην Γλυφάδα δεν θα βρει. Δεν θα πει. Υπάρχει ένα μαγαζί στην Ομόνια που έχει. Δεν πειράζει, πήγαινε στην Ομόνια να φέρει. Τι λες, βρε! Τι έπαθε σε πουλάκι μου, υπόθετο σου βάλανε. Ουίσκι θα πιούμε. Πιάσε δύο ουίσκι. Έλα Χριστέ και Παναγία, σε μουρλό έχω πέσει. Ευχαριστώ πολύ. Άντε στην υγειά μας. Τι πας να κάνεις? Χλάπια κάτω. Δεν το πίνουν έτσι το ουίσκι, κύριε. Σιγά σιγά, με το μαλακό. Εγώ αυτόν θα τον σκοτώσω. Να απολαύσουμε τη θέα πριν από τον ποτό μας. Να απολαύσουμε τη θάλασσα. Πού τη βλέπεις τη θάλασσα, ρε φίλε? Το πλοίο πάνω στη θάλασσα, δεν είναι? Το πλοίο είναι πάνω στη θάλασσα, αλλά εμείς είμαστε μέσα. Ωραία, είμαστε μέσα. Τότε να χαζέψουμε τον κόσμο. Ωραία, να χαζέψουμε. Και εγώ τον θα κόσμο. Σου λέω ανέκδοτα. Πιες τώρα. Τι πράγμα? Τώρα δεν θέλω. Πώς δεν θέλεις? Τώρα χαζεύω τον κόσμο. Εντάξει, το χαζέψαμε τον κόσμο. Για στάσου, ρε φίλε, ό,τι θέλεις εσύ θα γίνεται. Βρε, βιάζει να τελειώνουμε. Καλά, καλά. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Δεν μου λες κάτι. Τόση ώρα μιλάμε εμείς οι δύο και δεν μου έχεις πει πώς σε λένε. Σταμάτη με λένε, έλα, γεια μας. Σταμάτησε, λένε. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Δεν μου λες. Εμένα με ξέρεις. Πώς δεν σε ξέρω, άμα δεν σε ήξερα θα καθόμουν να σου μιλάω τώρα. Έλα, πιες το ποτό σου. Πάρ' το ποτό σου. Με ξέρεις. Βέβαια. Θολωμένο το βλέπω. Δεν πήλανε το ποτήρι φαίνεται. Τρελός είσαι, πεντακάθαρο είναι. Πεντακάθαρο είναι. Βέβαια. Πάρε εσύ το δικό μου να το πιείς αφού είναι πεντακάθαρο και εγώ θα πιω το δικό σου. Άντε, γεια μας. Έλα, πιες. Πιες, ντε. Να πιω, Άντε, ντε. Άντε. Κοίτα, κοίτα. Τι? Άντε, άσπρο πάτο. Τον είδα. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Να πιούμε ένα ακόμα στο τσάκα τσάκα. Α, όχι, όχι, άμα πιω κι άλλο δεν θα έχω σηκωμό. Και με αυτό που είπες δεν θα έχεις. Τι είπες? Τίποτα. Ω,
μου, ο κύριος Βοδωσάκης. Κύριε Βοδωσάκη! Οχ, η Λεμπέση τρελή με την ανιψιά της. Ανιψιά της Λεμπέση είναι αυτή? Ναι, ναι. Πού την ξέρεις? Θα σου πω μια άλλη φορά. Πάντως πολύ χρήμα. Τότε τι κάθομαι, πάω. Πού? Να χτυπήσω. Ποια? Μια από τις δύο και όποια πέσει. Εσύ ποια λες ότι θα πέσει πιο γρήγορα? Η δική σου. Ποια? Τίποτα, θα σου πω μια άλλη φορά. Την πήγαινε γιατί σε περιμένω τώρα. Πάω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Κάπου έχουμε γνωριστεί εμείς οι δύο, ε? Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά θα γνωριστούμε. Από εδώ η ανιψιά μου, Μπέτη. Πάνος, χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να μην το μετανιώσεις. Μα τι λες τώρα, Μπέτη, στον κύριο Πάνο? Μου κάνει τη σκληρή, αλλά μ' αρέσει. Ρίκα Λεμπέση. Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω, κύριε Βοδωσάκη, με τη θεία μου για να περάσεις καλά και εγώ πάω κάπου αλλού για να περάσω ακόμα καλύτερα. Α, μη μου το παίρνεις έτσι. Μείνε μαζί μου και δεν θα χάσεις, γιατί είμαι πολύ ωραίος ο δικός σου, έτσι. Μη μου την κάνεις, γυριστή, άσε. Και άμα θέλεις συζήτηση εκεί στη θεία μου που έχει και το χρήμα. Τα λεφτά στα λεφτά. Εμείς τη βγάζουμε με ένα χαρτζιλίκι που μας δίνει. Ναι, ρε παιδάκι μου, πήγαινε να βρεις κανένα φτωχαδάκι να βολευτείς. Έλα, πήγαινε. Το βρήκα. Ναι. Είναι και πολύ φάση το παιδί. Ναι. Όχι σαν και σένα, κρύος. Κρύος. Α, κυρία Λεμπέση, είναι πολύ σπαστική η ανιψιά σου. Άκου, κρύος. Όχι, λάθος καταλάβατε. Κρυός ήθελε να πει. Ξέρετε, εμείς στην οικογένειά μας έχουμε μεγάλη μανία με τα ζώδια. Και εγώ μόλις σας είδα είπα, αυτός είναι κρυός. Αλήθεια, κρυός δεν είσαι? Λάθος, ταύρος, αλλά πολύ ταύρος. Καταπληκτικό ζώδιο. Όλοι οι ταύροι είναι ενεργητικοί, δραστήριοι και προπάντων λάγνοι. Κάργα, από λαγνία να φάνε και οι κότες. Εσύ σίγουρα θα είστε παρθένος. Όχι πια. Όχι, λέω, για το ζώδιο λέω, δεν λέω. Ω, ζυγός, είμαι ζυγός. Αν είχατε διαβάσει αστρολογία θα το καταλαβαίνατε. Λοιπόν, δεν πάμε μια βόλτα. Ευχαρίστως. Θέλω να μιλήσουμε, να τα μάθω όλα για σας. Δεν μιλάμε καλύτερα στον Ενικό. Αχ, ναι, να τα μάθω όλα για σένα. Κι εγώ θέλω να τα μάθω όλα για σένα. Δηλαδή, τι θέλεις να μάθεις? Θέλω να μάθω το παρελθόν σου, το παρόν σου και το λογαριασμό σου στην τράπεζα. Έχεις πολύ χιούμορ, όλα αστεία λες. Ναι, μόνο που το τελευταίο δεν ήταν αστείο, ήταν πραγματικό της. Πάμε. Α, εδώ είμαστε. Εδώ, Πέτρο, εδώ. Θα καθίσεις? Ευχαρίστως. Μα εδώ είστε κι εσείς. Γεια σας, καπετάνιε. Καλημέρα σας. Να καθίσουμε. Όχι, πάμε πιο πέρα εμείς, πάμε πιο πέρα. Καπετάνιε, μου κλέσαν τα κοσμάτα από την καμπίνα μου. Ησυχάστε, μην πανικοβάλλεστε. Θα σας τα βρει αμέσως ο κύριος Χρονίδης. Έφτασε. Εδώ, καλός αστυνομικός, τι έχουμε εδώ πέρα, παρτάκι, παρτάκι? Όχι, κλοπή έχουμε, κλοπή. Α, πολύ ωραία. Τι έκανε, λέει, κλοπή? Ναι. Και πού είναι ο ένοχος? Κοίταξε, αγοράκι, αν τον είχαμε βρει τώρα εμείς τον ένοχο, εσύ θα ήσουν χωρίς δουλειά, κατάλαβες? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Σας παρακαλώ. Τι εκλάπει? Τα κοσμήματά μου. Σιωπήεσαι. Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι το θύμα. Ωραία, σύμφωνα. Θα μιλάει όμως μόνο όταν τη ρωτάω. Τι σας έκλασε? Κοσμήματα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε την ανάκριση. Σας παρακαλώ λίγο. Εσείς. Εγώ. Μάλιστα εσείς. Πού βρισκόσασε την ώρα που έγινε η κλοπή? Μαζί με τον καπετάνιο στη γέφυρα. Και τι κάνατε μαζί στη γέφυρα? Σε παρακαλώ πολύ, δουλειά σου. Αυτό κάνω, δουλειά μου είναι να ρωτάω. Ναι, αλλά μην ρωτάς για την ιδιωτική ζωή του καθενός. Εντάξει, ωραία, η Δεσποινής έχει άλλο. Next, please, ο επόμενος. Ποιος ήταν παρόν την ώρα που διαπράχθη η κλοπή? Εμείς είμαστε απόντες. Και ποιοι είσαστε? Ο κύριος Βοδωσάκης και εγώ. Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είχατε λόγους να κλέψετε? Φτύνω κοσμήματα. Μα τι λέτε τώρα, τα δικά μου κοστίζουν πάνω από 10 εκατομμύρια. Πολύ σωστά, βέβαια, γιατί η κυρία έχει ακριβά κοσμήματα. Εσείς, κύριε Βοδωσάκη. Τι εγώ? Όνομα. Βοδωσάκης. Αυτό είναι επώνυμο, όνομα είπα. Παναγιώτης ή Πανούλης ή Πάνος, αν προτιμάς. Ωραία, γεννήθηκες? Όχι, φύτρωσα. Πρόσεξε καλά γιατί θα σε βάλω μέσα, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ, τον έξυπνο δεν μας κάνεις. Γιατί? Γιατί αποκλείεται να έχεις κλέψει εσύ τα κοσμήματα. Εγώ? Εσύ. Α, πολύ μου τη βγαίνεις εσύ, έτσι. Ορίστε λοιπόν, ψάξτε με. Θα σε ψάξω. Όχι και χέρι, έτσι. Την τσάντα. Την τσάντα. Θες την τσάντα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε. Εντάξει. 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 Α, κάντε μου τη χάρη. Εντάξει. 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 Α, έλα, πήγαινε, δεν θα σε συλλάβω τώρα. Μου δίνεις την τσάντα, σε παρακαλώ. Πήγαινε με το καλά, αφού σου είπα, δεν θα σε συλλάβω. Έλα, έλα, δώσε μου τα χέρια να τα ξεχάσουμε όλα. Και εσύ δώνει την τσάντα, να τα θυμηθούμε όλα. Ορίστε, κύριοι. Τι είναι αυτά, κύριε αστυνομικέ μου? Έλατε, τι είναι? Αυτό λέω κι εγώ, τι είναι? Κύριε Βοδωσάκη, είμαι σίγουρος ότι τα κοσμήματα τα βάλαν με τρόπο στην τσάντα του κυρίου Χρονίδη. Ευχαριστώ πολύ, καπετάνη. Ευχαριστώ πολύ, αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου και η αποβίβαση θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Ρεζίλια έγινες χθες. Θα δεις, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα τους βρω και θα τους ρημάξω αυτούς που μου έκαναν τα αστείο. Υποπτεύεσαι κανένα? Το Βοδωσάκι. Αυτός με έχει πάρει με κακό μάτι. Είναι και πλούσιος, άρα κακομαθημένος. Δεν αποκλείεται να θέλει να με ξεφτελήσει. Για ποιο λόγο?
Ζηλεύει και τι μου ζηλεύει, γιατί πώς να το κάνουμε. Από μορφιά του ρίχνουμε, δεν. Πολύ μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Γι' αυτό κοιτάς τη μια και την άλλη. Καθόλου. Εγώ κοιτάζω μόνο εσένα. Έχω τα μάτια να βλέπω μόνο εσένα. Έχω τα μάτια για να βλέπω μόνο εσένα. Γιατί είσαι η πίκρα της ζωής μου κι η γλυκά. Εσύ κρατάς τη σκέψη μου και εμένα. Σε έψαχνα νύχτα και μια μέρα σε βρήκα. Όσο θα σε έχω θα υπάρχω. Και μια έννοια μόνο θα έχω. Η αγάπη μας να ζει. Η αγάπη μας να ζει. Στο όμορφο το καλοκαίρι. Κράτα μου σφιχτά το. Δεν κατέβηκε στο Ηράκλειο. Πώς πώς κατέβηκα, αλλά μπλέχτηκα στο λαβύρινθο, γι' αυτό χαθήκαμε. Α, έτσι είναι τα αύριο με τους ηχούς. Ναι. Μια χάνονται, μια βρίσκονται, αλλά στο βάθος ταιριάζουν πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Έχουν βέβαια μια διαφορά. Ποια? Ο Ταύρος του αρέσει να παίρνει. Ναι, βρε παιδί μου, όλο να παίρνει θέλει αυτός. Ενώ ο ζυγός του αρέσει να δίνει. Άμα έχει, γιατί να μην δίνει. Ο ένας να παίρνει και ο άλλος να δίνει. Να γίνεται τζίρο, τι λέμε. Τζίρο, τζίρο. Μιλάς σαν επιχειρηματίας και εγώ μιλάω για αισθήματα. Αχ, ρικάκι μου, να σου δώσω εγώ αισθήματα να πήξει η καρδιά σου. Να πήξει η καρδιά σου. Μ' αρέσει πως εκφράζεσαι. Ένας πραγματικός άντρας, έτσι πρέπει να χρησιμοποιεί έντονες φράσεις. Κοίταξε, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά άντρας, άντρας, σαν και εμένα, μόνο εγώ υπάρχω. Όλοι οι άλλοι είναι απλώς οδοντόκρεμοι. Ένας τέλειος Ταύρος. Ένας ονειρόδης Ταύρος. Ναι, αλλά ένας Ταύρος όμως με προβλήματα. Προβλήματα εσύ. Έχω έναν πατέρα που με καταπιέζει και δεν μπορεί να καταλάβει το επιχειρηματικό μου δαιμόνιο, γιατί έχει σκουριασμένα μυαλάρικα μου. Δεν καταλαβαίνω. Έχω τόσες ωραίες ιδέες και δεν θέλει να τις χρηματοδοτήσει, βρε παιδί. Α, τον κουτό! Ναι. Τις χρηματοδοτώ εγώ! Να μην σε βάλω σε κόπο. Μα τι λες τώρα, λοιπόν, για μίλησε μου για τα σχέδιά σου. Ελαφρόπετρα. Ελαφρόπετρα. Ελαφρόπετρα της Σαντορίνης. Από αυτές που τρίβουν οι γυναίκες στις στέρνες τους. Καλά, βγάζει και ελαφρόπετρα η Σαντορίνη. Εγώ νόμιζα μόνο πολιτικούς. Γενικά, ό,τι βγάζει η Σαντορίνη είναι ελαφρύ. Από το Μαρκεζίνι μέχρι τη Φάβα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο λιμάνι της Ρόδου και η απομπή μας θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Εγώ πάντως δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον σε αυτές τις εκδρομές. Εσείς σπάνια βρίσκεις ενδιαφέρον σε οτιδήποτε. Έλα, κόφτα, τέλος επιτική. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε το τελευταίο κόλπο. Όχι να κάνουμε τους τουρίστες. Μακάρι να είναι το τελευταίο. Φτάνε. Ο Ποδοσάκης είναι γερή ιστορία. Έχει λεφτά, κοινωνική θέση, πατέρα με κύρος, αξιοπρέπεια. Δεν θα ρισκάρει εύκολα το σκάνδαλο. Θα πληρώσει όσα όσα για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτή τη φορά θα είσαι ερωτευμένη. Πιστική. Τρυφερή. Αυτή τη φορά φοβάμαι ότι θα αποτύχω. Γιατί? Γιατί πίσω από το Ποδοσάκι που είναι άστατος και επιπόλαιος και ανόητος, εγώ βλέπω ένα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο. Α, όχι έρωτα δουλειές. Κάνε δουλειά, όχι έρωτα. Αν επιμένεις να πετύχει το σχέδιό σου, πρέπει να φύγεις. Γιατί? Νομίζω ότι αυτός που έρχεται είναι ο Ποδοσάκης. Φύγε. Καλά, καλά, φεύγω. Με συγχωρείτε, συγγνώμη, ατύχημα. Δηλαδή τι ατύχημα, ευτύχημα. Πώς είστε? Στενάχωρα. Γιατί? Με σφίγγετε. Ναι, για να μην πέσετε τώρα. Τώρα πια δεν κινδυνεύω να πέσω. Σωστά, να σας αφήσω. Αφήστε με λοιπόν. Κρίμα, γιατί ήταν τόσο πολύ ωραία. Πάνω στο πλοίο είστε η μόνη γυναίκα που με γοητεύει. Α, είναι επικίνδυνο να λέτε τέτοια πράγματα εδώ. Μπορεί να μας ακούσει ο άντρας μου. Ναι, τον είδα, είναι και ψωμωμένος. Πού μπορούμε να συναντηθούμε κάπου να μιλήσουμε ιδιαίτερα? Θα έρθω στην καμπίνα σας απόψε στις 10. Ναι, και να φοράτε αυτό το ωραίο και στενό το τζιν. Ναι, όχι και με το τζιν. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σας φωτογραφίσω. Ευχαρίστω. Το πολύ στενό το τζιν όταν φοράς, με το βάδισμα το σίγουρο της νιώτης. Σε κοιτάζω κάθε μέρα να περνάς,
Κι η καρδιά μου τότε χάνει το ρυθμό της. Σε κοιτάζω κάθε μέρα να περνάς. Κι η καρδιά μου τότε χάνει το ρυθμό της. Με τα μάτια της τα μαύρα με κοιτά. Κι εγώ βλέπω το γλυκό χαμογελό της. Η ψυχή μου ως τα σύννεφα πετά. Κι η καρδιά μου χάνει πάλι το ρυθμό της. Η ψυχή μου ως τα σύννεφα πετά. Κι η καρδιά μου χάνει πάλι το ρυθμό της. Κι η καρδιά μου χάνει πάλι το ρυθμό της. Όσο θέλω να την έχω αγκαλιά, αγκαλιά. Να χαϊδεύω το ωραίο πρόσωπό της. Να γεμίζω το κορμί της με φιλιά. Κι η καρδιά μου ας με βρίσκει το ρυθμό της. Να γεμίζω το κορμί της με φιλιά. Κι η καρδιά μου ας με βρίσκει το ρυθμό της. Κι η καρδιά μου ας με βρίσκει το ρυθμό της. Κι η καρδιά μου ας με βρίσκει το ρυθμό της. Ο Πάνος μου φαίνεται το ρίχνει γερά στην ψηλή. Θα καλοπεράσει. Όχι και τόσο. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Το φάρμακο που του έριξες μπορεί να είναι με ένα κίνδυνο. Έχει όμως παρενέργειες. Τι παρενέργειες? Να, τη στιγμή του ερεθισμού. Όταν το σηκώνεται. Τι λόγια είναι αυτά που λες? Το ηθικό εννοώ. Τέλος πάντων, όταν θα βρίσκεται με μια γυναίκα, την αγκαλιάζει, τη φυλάει και ερεθίζεται, θα του βγαίνει σαν περίεργος πόνος, κάτι σαν βάστης και μια τρεμούλα. Έρε, Βοδοσάκι, να είμαι από μια μεριά να σε δω να κάνει σαν κομπρεσέρ. Μουσκεμάτα κάναμε πάλι. Αυτά έχουν οι θαλασσινές δουλειές. Απόψε όμως θα χτυπήσουμε Διάνα. Τα κοσμέτα της λεμπέση. Λοιπόν, έχω ένα σχέδιο. Σκοπός μας είναι να παρασύρουμε όλους τους επιβάτες να βγουν από τις καμπίνες τους, ώστε να έχουμε ελεύθερο το πεδίο. Και για να το πετύχουμε αυτό, θα στείλουμε γράμματα. Ερωτικά? Τι ερωτικά, μωρέ. Θα στείλουμε σημειώματα που θα λένε ότι ο αστυνομικός του πλοίου θέλει όλους τους επιβάτες στην καμπίνα του για να τους πει για την χθεσινή κλοπή. Ανάκριση δηλαδή. Ωραία, τι ανάκριση. Λοιπόν, πάρε τα σημειώματα και μοίρασε τα, έτσι. Τώρα αμέσως! Τώρα έρχομαι! Δεν άργησε, ε! Καθόλου, ήρθες την ώρα, κοριτσάρα! Περίμενε! Κάτσε, μη μου κόβεις τους ενθουσιασμούς! Οπότε απότομος που είσαι! Έτσι είμαι εγώ όταν ερωτεύω! Ναι, αλλά ένας άνθρωπος που αγαπάει είναι αυρός, απαλός! Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από όλα. Πέρασε! Πέρασε! Κάτσε! Ας καθίσουμε κι εμείς, ε! Τι κάνει όμως, δεν βγάζει το φουστανάκι στο... να κάνει ρουχαλάκι, να συναγροσιστείς. Εγώ πάντως ζεσταίνομαι, θα το βγάλω το. Χαθήκαμε, κάποιος είναι τώρα, τι κάνουμε? Το κάνουμε, θέλω να πω και εγώ τι κάνουμε τώρα, έλα, το... έλα, πήγαινε από εκεί, κρύψω, από εκεί. Όχι, όχι, όχι από εδώ, εδώ, κάτσε εκεί. Πού, τι να κάνω? Κάτσε στο, κάνε το άγαλμα. Καλησπέρα. Κακή ψυχρή και ανάποδη. Ήρθα. Το βλέπω. Είμαι στη διάθεσή σας. Δεν είμαι διαθέσιμος, τι να σας κάνω. Εσείς ξέρετε, ό,τι θέλετε. Μα τι, ό,τι θέλω. Τρελαθήκαμε τελείως και εντελώς, δηλαδή. Εσείς μπορεί να τρελαθήκατε. Εγώ τα έχω 400. Τι... ορίστε. Τι είναι αυτό, πρόσκληση σε γεύμα? Πρόσκληση για ανάκριση. Μου την έδωσε ο κύριος Βοδοσάκης. Α, το παλιό μου τον αντιπαθητικό. Πάλι μου μπαίνει πολύ καλά. Δεσποινής, πηγαίνετε στην καμπίνα του κύριου Βοδοσάκη. Ναι, πηγαίνετε και σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Οκ. Okay. Το Βοδοσάκη να δεις πως θα τον καίει. Ώστε λοιπόν έτσι, το παίζεις και κόμενος, έδωσες και στην τραγουδίστρια ραντεβού, θα σε αφήσω να τη χαρείς. Δεν κατάλαβες καλά, παρεξήγηση έγινε, δεν την άκουσες που το είπε και η ίδια. Ο Βοδοσάκης την έστειλε. Λες αλήθεια? Να σε θάψω. Τι? Ήρθες, αγάπη μου. Αγάπη μου. Με συγχωρείτε, συγγνώμη, αλλά καλά, πώς μπήκατε εδώ μέσα? Απ' την πόρτα, φυσικά.
Ήρθα για τη γνωστή υπόθεση. Α, μάλιστα, για τη γνωστή υπόθεση. Μόνο που εγώ δεν μπορώ τώρα, έχει άλλη σειρά. Α, δεν ξέρω, εγώ βιάζομαι. Κοίτα που είναι και βιαστική. Αχ, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη να αρχίσετε από μένα πρώτα. Τι? Λέω να αρχίσετε από μένα πρώτα. Αδύνατον, αδύνατον. Έλα μια άλλη ώρα, εσύ, έλα μια άλλη ώρα. Όχι, εγώ θέλω τώρα να ξεμπερδεύουμε. Κοίτα που θέλει να ξεμπερδεύει, επιμένετε. Αφού έτσι μου είπε ο κύριος Χρονίδης. Ποιος? Ο κύριος Χρονίδης. Και γιατί δεν πάτε στον κύριο Χρονίδη? Πήγα, αλλά με έστειλε σε εσάς. Θα έρθει και εκείνος, λέει. Για να γίνει και με τους τρεις. Τι πράγμα? Θα έρθει και εκείνος για να γίνει όλοι μαζί να είμαστε και τρεις. Ω Θεέ μου, όχι, όχι. Έλα, κοριτσάκι μου, πήγαινε μια άλλη φορά να έρθεις. Να σε περιλάβω μόνος μου. Σας παρακαλώ, κύριε, και ποια με περάσατε? Ρε παιδάκι μου, τώρα δεν μου είπες πως θέλεις να αρχίσεις πρώτη, για να ξεμπερδεύεις. Βέβαια. Μια ανάκριση που είναι να γίνει, ας γίνει. Ανάκριση? Μάλιστα, για την κλοπή. Αυτό το σπαστικό σε έστειλε. Τι σου λέω τόση ώρα? Περίμενε εδώ, μην το κουνήσεις, ρούπι, έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, από φιλή σκίζει και δεν σου φαινόταν. Μην μιλάς, μωρό μου, αυτές οι ώρες δεν μιλάνε, αισθάνονται. Με στα μάτια έχεις δίκιο, αισθάνονται. Η πόρτα, τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, κάτσε. Πάλι! Πάλι το άγαλμα, το χεράκι. Δεν τρέπεσαι ρε λίγο να στέλνεις γυναίκες στις καμπίνες των επιβατών? Αστυνομικός εσύ ρε, η πατρόνα, πού σου? Εγώ να τρέπω, μη είσαι που την έστειλες πρώτος. Άστα αυτά και πάμε πάνω στην καμπίνα μου, σε θέλω. Τι να κάνουμε? Να την βγάλεις έξω. Τι να βγάλω? Την τραγουδίστρια. Προχώρα. Άντε, προχώρα. Σε παρακαλώ. Προχώρα, προχώρα. Λοιπόν, εξήγησε τη Δεσποινίδα. Τι να εξηγήσω? Γιατί την έστειλε εδώ? Για να σε εκδικηθώ. Γιατί βρεσί, τι σου έχω κάνει? Περιττό να μαλώνετε, κύριε. Κατάλαβα πολύ καλά με ποιους έχω να κάνω. Όχι. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Όχι. Κρίμα στην ιδιότητά σου. Όχι. Και σένα, κρίμα το όνομά σου. Όχι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, στρίβε και μην μου ξανακάνεις πλάκα για να σε πετάξω στη θάλασσα. Πρόσεξε πώς μου μιλάς, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Επειδή ξέρω, γι' αυτό σου μιλάω. Κύριε, τι συμβαίνει εδώ? Ω, η κυρία Μέμα. Κυρία Μέμα. Περάστε, κυρία Μέμα. Περάστε. Περάστε, κυρία Μέμα. Περάστε. Λοιπόν, στρίβε, θέλω να μιλήσω με την κυρία. Α, κουβέντα το λέμε τώρα. Ναι, κουβέντα το λέμε. Πήγαινε, άντε, θέλω να μιλήσω για το χρηματιστήριο. Ναι, θέλω να αγοράσω κάτι μετοχές και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ποδοσάκη ποιες ανεβαίνουν και ποιες πέφτουν. Αν ενδιαφέρεστε για τις δικές του, πέφτουν και δεν σηκώνονται με τίποτα. Έξω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, έξω, έξω, έξω. Αγκοβλάκα, θα πει για τις μετοχές με ότι πέφτουν, δεν είναι δυνατόν. Με σένα θα τα ξαναπούμε. Δεν υποφέρεσαι πια. Ζών! Εζών! Είναι ζών. Πού είχαμε μείνει? Πολύ βιαστικός είσαι. Μωρό μου, μας αρέσει κάτι πάρα πολύ, δεν κρατιέσαι? Είδα και έπαθα για να ξεφύγω από τον άντρα μου. Μη στενοχωριέσαι, μωρό μου, μαζί μου. Θα ζήσεις τις ωραιότερες στιγμές στη ζωή σου. Σιγά. Τι έπαθες? Ο σφάχτης. Πού? Πού σε πιάνει σφάχτης? Στη μέση. Και λίγο παρακάτω. Με συγχωρείς ένα λεπτό, περίμενα λεπτό να πάρω λίγο καθαρό αέρα στη κουπαστή και έρχομαι. Ωχ, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Ωχ, σας πάτησα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φάντασμα! Τι πάθατε καλά, τι φωνάζετε έτσι? Φάντασμα, σε λέω. Δεν είναι φάντασμα. Τι είναι? Έλατε, τι είναι που να μην ήταν, άγαλμα είναι. Άγαλμα. Τι έκανε, λέει? Ναι, λέω άγαλμα και το έχουμε σκεπάσει για να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια, καταλάβατε. Μάλιστα έτσι, Μάλιστα έτσι. Πού είσαστε τόση ώρα? Γιατί λογαριασμό θα σας δώσω? Και βέβαια θα μου δώσετε λογαριασμό. Πού είσαστε τόση ώρα? Στον κύριο Ποδοσάκη. Στον κύριο Ποδοσάκη τέτοια ώρα? Και τι πήγατε να κάνετε? Πήγα να βγάλω την τραγουδίστρια από την καμπίνα του. Ποια? Την κοπέλα που της είχε δώσει το σημείωμα. Ωστε έτσι, ε? Μάλιστα έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό. Ουφ, έσκασα πια. Τι ατυχία είναι αυτή σήμερα, έτσι και είχα να χτυπήσει κανείς, θα το σκοτώσω. Έλα, σταμάτη, μη συγχύζεσαι. Μα είναι πράγματα αυτά, να θες να αυτό και να σε αυτόν. Πώς αισθάνεσαι? Καλύτερα, καλύτερα. Το φρέσκο αεράκι μου έκανε καλό. Περίεργα πράγματα πάνω σε. Έλα εδώ, κάτσε μαζί μου. Να σου δώσω εγώ ένα φυλάκι, να σε κάνω τελείως μα τελείως καλά. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Δεν μου δίνεις άλλο ένα, μπας και συνέλθω λίγο. Ναι, να σου δώσω άλλο. Τώρα πώς είσαι? Έτσι και έτσι. Με το τρίτο φυλάκι που θα σου δώσω θα νιώσεις περδί. Λες, ε. Οχ! Πάλι! Πάλι! Ο στάχτης! Αυτός! Πού? Πού πονάς? Τι θα πει που πονάω, στο κεντρικό κατάστημα! Στο κεντρικό κατάστημα! Τις εμπορικές τραπέζες τώρα, άστα, τι μου λες τώρα, τι θέλεις? Αυτό μας έλειπε, ποιος είναι αυτός? Δεν φαντάζομαι να είναι ο άντρας μου! Μην μου λες τέτοια! Μην μου λες, από ποιος που μπορεί να ξέρει ότι μπορεί να μας παρακολούθησε! Μας παρακολούθησε! Και δεν θέλω να φέρνω νυχτιάτικα, κρύψου! Πού να κρυφτώ? Πού να κρυφτείς, το μπάνιο να κρυφτείς! Πού είναι το μπάνιο? Το μπάνιο είναι εδώ, όχι εκεί είναι το μπάνιο, κρύψου πέσα! Να σε κρύψω! Εμπρός! Γιατί καθυστέρησες να μου πεις το εμπρός? Τι πράγμα, δεν κατάλαβα. Λέω, γιατί άργησες να μου πεις το εμπρός? Χτυπάω τόση ώρα. Είχα
Είχα ξαπλώσει και επειδή πια λίγο ουίσκι παραπάνω με πήρε ύπνος. Δηλαδή σε πιάσες τον ύπνο, έτσι. Πιάνομαι εγώ στον ύπνο. Δεν τα είπαμε αυτά. Ατσίδα το παιδάκι. Και όλο το βράδυ ήσουν μόνος σου εδώ. Με ποιον ήθελες να ήμουν. Ψεύτη. Ψεύτη. Γιατί ψεύτη. Και τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια, ποια τραγουδίστρια. Αυτή που ήταν εδώ. Α, για την τραγουδίστρια λες. Καλά, και εσύ που ξέρεις για την τραγουδίστρια. Και τους detective τι τους έχουμε στα καράβια. Α, θα τον σκοτώσω. Είναι όλο ζημιά, θα τον σκοτώσω. Λοιπόν, λέγε, τι έχεις να πεις. Τίποτα, αυτός την έστειλε για να την ξεφορτωθεί. Μου λες αλήθεια. Να σε θάψω. Α, Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτά που λες πάνω μου. Μα πώς είναι δυνατόν να θέλω να σε χάσω. Τώρα που βρήκα δίπλα στο αληθινό νόημα της ζωής. Και γιατί μιλάς ψιθυριστά. Γιατί έχω ένα πάθος για σένα. Ναι, αλλά εσύ μιλάς σαν να λες μυστικό. 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 Έχω ένα μυστικό. Έχω ένα μυστικό πάθος για σένα. Ωραία τα λες, αλλά πάνω μου δεν είναι το πάθος εκείνο που με τράβηξε σε σένα. Είμαι αρκετά προσγειωμένη και ξέρω τι μου γίνεται. Ναι. Εκείνο που με έδεσε μαζί σου ήταν οι αστερισμοί. Οι αστερισμοί. Είμαι ζυγός και είσαι τάβρος. Τάβρος. Σ' όλη μου τη ζωή περίμενα ένα τάβρο. Αυτό να το θυμάσαι. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις από μένα γιατί μας ενώνουν τα άστρα. Ναι, και οι αλαφρόπετρες. Ναι, γλυκέ μου και οι αλαφρόπετρες. Όλα μας ενώνουν. Ναι, αλλά μας χωρίζει κάτι όμως. Τι. Η νύχτα είναι αργά και πρέπει να πάει να κοιμηθείς, να κάνεις νανάκια. Τη νύχτα μας ενώνει, αφού κάθε βράδυ σε βλέπω στον ήρό μου. Ωραία, τότε πήγαινε να πάει να κοιμηθείς και εγώ θα έρθω στον ήρό σου. Ναι, πάνω μου. Ναι. Πάω. Καληνύχτα. 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 Αχ, πόσα ξέρεις εσύ, πόσα ξέρεις. Ωστε έτσι, κύριε Βαδοσάκη. Χαρένει, ε! Όχι, παρεξήγηση, να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα. Να σου εξηγήσω. Τα άκουσα όλα. Θα έρθω στο όνειρό σου. Θα έρθω στο όνειρό σου. Παρεξήγηση! Δύο λόγια άφησέ με να σου πω. Αστέρι της ζωής μου φωτεινό. Για μένα άλλη γυναίκα δεν υπάρχει. Εσύ είσαι. Μια παρεξήγηση χαλάει το όνειρό μου. Μια παρεξήγηση χανόει την κουτί. Μια παρεξήγηση παράξενο μωρό μου. Που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Που το μυαλό μου την είχε φανταστεί. Αν έφτεξα, συγγνώμη σου ζητώ. Αγάπη μου παντού σαν να ζητώ. Να σου εξηγήσω κι αυτή την παρεξήγηση να λύσω. Μια παρεξήγηση χαλάει το όνειρό μου. Μια παρεξήγηση διανόει την κουτί. Μια παρεξήγηση παράξενο μωρό μου. Που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Παρεξήγηση. Εκεί θα πηγαίνω στο όνειρο και σε σένα θα έρχομαι όλο ζώντανος. Ξέρεις κάτι. Τι. Είσαι τόσο γοητευτικός που σε πιστεύω ότι και να πεις. Φέρε να πιούμε κάτι. Ναι, μια στιγμή να βάλω παγάκια και έρχομαι, έτσι. Ένα λεπτό, ε. Σερβίρεις εσύ και εγώ πάω να φέρω παγάκια. Κάποιος έρχεται. Ελιόπεδο, τι ωραία που τα λέει. Ένα ντους τώρα, ύστερα ο ύπνος. Αχ, το όνειρο.
με κι εσύ. Με γαργαλάσουν! Η πόρτα! Φύγω, αυτός εντός φύγω. Πού πάλι! Πάλι, πατεράκι. Τι συμβαίνει? Ήρθα! Φύγε! Γιατί? Εγώ ήθελα να σου χτυπήσω το δωμάτιό στην ώρα που αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Απάνω. Πού? Στου ποδοσάκι, έλα. Μα απάνω σου! Απάνω σου, λέω, ρε παιδάκι. Μάλιστα! Κατάλαβες δηλαδή, μαζευτήκαν όλοι εδώ. Ω, με συγχωρείτε. Τι θέλετε? Τον πάνω. Να και τα παγάκια, κι αμανούλα μου. Από εδώ και μπρος θα βλέπω Ταύρο και θα παίρνω δρόμο. Όχι. Περάστε, Δεσποινής, έχω σερβίρι. Θα περάσετε πολύ ωραία με τον Ταύρο μας. Μέμα, να σου εξηγήσω, παρεξήγηση. Τι να μου εξηγήσεις, το πράγμα είναι ολοφάνερο, αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω, που κάθισα και έχασα την ώρα μου μαζί σου. Στον πάρουμε ένα ποτό, θα περνούσα πολύ καλύτερα. Μέμα, άφηγε. Ώστε έτσι, κύριε Πάνο. Τι έτσι. Καλά, ρε πουλάκι μου, και εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Δεν έχει σημασία πώς βρέθηκα, σημασία έχει πώς θα φύγω. Μα όχι, δεν θα φύγεις. Και αυτά εδώ ποιος θα τα πει? Παρακαλώ πολύ, εσύ. Όχι, μαζί θα τα πει και μου φαίνει αντίρρηση γιατί αγρεύω. Σε παρακαλώ. Θα μαγειρέψω εγώ, ξέρεις τι κάνω. Τέλος πάντων, για πρώτη φορά σε συγχωρώ. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Είσαι πολύ, πολύ ζωηρός. Και εσύ είσαι πολύ ζωηρούλα. Και γλυκούλης. Και εσύ είσαι πολύ γλυκούλα. Και ξέρεις να γοητεύεις τις γυναίκες. Και εσύ πολύ γοητεύεις τους άντρες. Τι έπαθες? Ο πόνος. Πού? Άσε μην τα ρωτάς, άστα να πάω στο διάβολο. Εγώ θα σε γιατρέψω με τα χάδια μου. Όχι χάδια. Όχι χάδια τώρα, όχι χάδια. Άσε με, θέλω να κάνω πάνω, να κάνω λαμπάνιο. Να κάνω ένα ντουζάκι να συνέλθω, μάλλον έχω κρυολογήσει. Κάρτε και εγώ να σε τρίψω. Όχι, τρίψε μου. Μην έρθεις, κάτσε. Εγώ τώρα πρέπει να πηγαίνω γιατί θα φωνάζει η Ρίκ. Μπέτι. Ναι, Πέτρο. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Πολύ απλά το είπες. Οι νέοι άνθρωποι έτσι απλά πρέπει να μιλάνε για αυτά που νιώθουν. Και εγώ λοιπόν έτσι απλά σου λέω, Πέτρο, είμαι και εγώ ερωτευμένη μαζί σου. Χαίρομαι που τα ακούω. Τα κορίτσια σαν και σένα δεν είναι πολλά. Μωρέ, πολλά είναι. Δεν είναι πολλοί εκείνοι που ξέρουν να τα βρουν. Αυτοπεποίθηση. Μετριοφροσύνη. Τελικά μου φαίνεται ότι προσπαθούμε να πούμε έξυπνα και εντυπωσιακά λόγια. Μήπως είναι λάθος αυτό? Ναι, έχεις δίκιο, είναι λάθος. Γι' αυτό πάλι έτσι απλά σου λέω, Πέτρο, θα ήθελα να με φιλήσεις. Είναι σχήμα λόγου αυτό? Πέτρο, όταν μια γυναίκα λέει σε έναν άντρα θα ήθελα να με φιλήσεις, αυτός δεν ρωτάει. Αλλά τι κάνει? Ορμάει, Πέτρο. Ήρθες, επιτέλους. Εγώ δεν έρχομαι, πετάω. Είμαι ανάμεσα στη θάλασσα και στα σύννεφα. Μήπως επιρρέξει τα μελτέμι, κοριτσάκι μου? Ρίκα, νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη. Κι εγώ είμαι ερωτευμένη, αλλά δεν κάνω έτσι. Γιατί να κάνεις? Εγώ βλέπω μπροστά μου ένα προσωπάκι, τον Πέτρο μου. Κι εγώ βλέπω τον Πάνο μου. Το σαχλό που σε κοροϊδεύει. Θέλεις έναν άντρα, θέλεις μια συντροφιά. Βρες κάποιον που να ταιριάζει στην ηλικία σου. Τόσοι σε τριγυρίζουν. Ο Ορφανίδης πρώτα-πρώτα. Το χούφταλο. Ναι, αλλά είναι σοβαρός, πλούσιος και με κάποια κοινωνική θέση. Και δεν μου λες, όταν κρυώνω το χειμώνα, με τι θα με ζεσταίνει, με την κοινωνική του θέση? Ωραία, πάρε το γιο σου να σε κοροϊδεύουν όλες οι γυναίκες του κόσμου. Μπορεί να με κοροϊδεύουν, ναι, αλλά από μέσα τους όλες θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι στη θέση μου. Εντάξει, αγάπη μου. Ναι, μωρό μου. Σιγά, περίμενε. Σιγά. Μα τι έπαθες? Σιγά, γαργαλιέμαι. Κατάλαβα, δεν σ' αρέσω, φεύγω. Όχι, μα πώς είναι δυνατόν να μ' αρέσεις? Μ' αρέσεις, αγάπη μου, πάρα πολύ. Τότε αγκάλιασέ με, φίλησέ με. Να σ' αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Ας κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Αχ! Τι έπαθες πάλι? Το ηθικό μου. Τι έχει? Είναι πολύ πεσμένο. Εγώ θα στο τονώσω, αγάπη μου, έλα, ναι. Κάτσε. Να μου το τονώσεις, αλλά σιγά-σιγά, έτσι. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Γαργαλιέμαι, σιγά. Σιγά. Σιγά, γαργαλιέμαι. Πέτη, μας κλέψανε. Τι είναι? Τα κοσμήματά μου τα είχα εκεί πάνω. Μήπως δεν θυμάσαι? Μα τι λες τώρα? Γρήγορα, στον αστυνομικό. Χτύπα το σημάδι του αγερμού. Μη στο μάτι μου, σε παρακαλώ. Βοήθεια! Βοήθεια! Μας κλέψανε! Η πόρτα! Δεν είναι δυνατόν! Στο σεντόνι σου! Το πάλι! Σεντόνι σου! Τώρα σκοτών! Μπείτε! Τρελάθηκες! Τελείως, τρελάθηκα και σκοτώνω! Ας το κάτω αυτό! Και τρέχα! Πού? Να πιάσεις τους κλέφτες! Μας κλέψανε κοσμήματα! Κλέψανε κοσμήματα! Ναι! Ποιος? Εμάς ρωτάς! Έλα, ντε, σας ρωτάω! Χτύπα συναγερμό! Ναι, χτυπήσω συναγερμό! Τι μου το δίνεις αυτό? Όλοι στο σαλόνι! Στο σαλόνι! Πού πας από εδώ και στο σαλόνι! Πάω στο σαλόνι! Συναγερμός! Γερμές! Πού? Βυθιζόμαστε έξω, παιδί μου! Κοιτάζει έξω εσύ.
Οι άντρες δεξιά, οι γυναίκες αριστερά. Γιατί οι άντρες δεξιά και οι γυναίκες αριστερά? Γιατί θα τους ψάξω. Εγώ θα ψάξω τις γυναίκες και εσύ τους άντρες. Ωραία, εγώ αρχίζω από σένα. Δεν καταλάβα γιατί από μένα. Γιατί την άλλη φορά σε σένα βρέθηκαν τα κλεμμένα. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, εντάξει, όχι. Ψάξτε. Α, όχι. Την τζάντα πρώτα. Την τζάντα! Αναφέρουμε την Πού είναι η τσάντα? Την τσάντα. Μισό λεπτό. Ορίστε την τσάντα. Πάμε. Μια στιγμή. Τι θέλει? Να πάρω το σακάκι μου. Γιατί? Κρυώνω. Κρυώνεις? Ναι, δεν ξέρω, τρέμω. Το σακάκι σε μάρανε. Έλα, πάμε. Πάμε. Τσάντα, έλα. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Ορίστε, ψάξτε κι εσείς τώρα. Δεν έχει τίποτα μέσα, βρε. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο λιμάνι της Πάτας και η αποβίβαση θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Έλα βρε Γιάννη, γιατί άργησες? Δεν έβρισκα τον καπελάνιο, κύριε Βοδωσάκη. Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Το Βοδωσάκη θα το λες πιο σιγά. Δεν είναι απαραίτητο να μάθει το όνομα όλος ο κόσμος. Πού είναι ο καπετάνιος? Έρχεται. Καλημέρα σας, κύριε Ποδοσάκη. Με συγχωρείτε που άργησα, ε. Να σας συστήσω από εδώ η κυρία Λεμπέση και από εδώ η ανιψιά της Δεσποινής Κυπριανού. Εμένα με συγχωρείτε. Θα σας δώσω το πλοίο, εντάξει? Εντάξει. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ, κύριε Ποδοσάκη, αν και δεν χαίρομαι καθόλου. Δεν καταλαβαίνω. Θα σας εξηγήσει αμέσως. Και πάντα στο έλεγα εγώ, το φοβάμαι τον Ταύρο, είναι ζημιάρης. Με συγχωρείτε. Ποιος είναι ζημιάρης? Τέλος πάντων, αυτά παθαίνει κανένας όταν δεν ακούει. Εμένα το μάτι του δεν μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Είδες όταν του μίλησα πως κλώτσε αμέσως? Όχι, δεν κλωτσάνε τα αύρι. Ποιοι κλωτσάνε τότε? Οι ηχθείς. Τα ψάρια. Ναι, εσείς τι είστε? Ελέφας. Τι να σας πω. Αχ, μη με κοροϊδεύετε. Ξέρετε, έμπλεξαν με ένα τάβρο πατεώνα και μου συστήθηκε ο κύριος Βοδωσάκης. Ο Ταύρος παρουσιάστηκε. Όχι, ο αστερισμός του ήταν Ταύρος. Α, έτσι μιλήστε. Πήγα και εγώ να τρελαθώ με αυτά που άκουγα. Μάλιστα. Μου παρουσιάστηκε ο κύριος Βοδωσάκης και μου πρότεινε μάλιστα να χρηματοδοτήσω μια μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πάθαμε όταν μας είπε ο καπετάνιος ότι ο Βοδωσάκης είναι άλλος. Γι' αυτό θελήσαμε να σας γνωρίσουμε. Λοιπόν, θέλω κι εγώ πολύ να τον γνωρίσω αυτόν τον κύριο. Θα τον γνωρίσετε. Θα σας γνωρίσω. Από εδώ ο κύριος Βοδωσάκης και από εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος. Ώστε Βοδωσάκης λέγεστε? Πάνος. Μιχαήλ. Όχι, 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 του Πάτροκλου και της Πανδώρας. Δηλαδή ο Μέγας Βοδωσάκης. Να μην τα παραλέμε τώρα. Περίπου. Ο κύριος Παπαδόπουλος μας έλεγε ότι γνωρίζει τον κύριο Βοδωσάκη. Ναι, μα γνωρίζει του Μιχαήλ, όχι του Πάτροκλου και της Πανδώρας. Αυτός του Μιχαήλ είναι άλλος. Τον ξέρω. Τι άνθρωπος είναι, κύριε Βοδωσάκη? Ρεμάλι. Τρώει τα έτοιμα. Τα ακούσατε, κύριε Παπαδόπουλε? Τα άκουσα, τα άκουσα. Μα τον ξέρεις τόσο καλά και μιλάς έτσι? Άκου τι λέει. Προχθές το συνάντησα και τα λέγαμε. Έτσι καθόμαστε. Όπως εμείς οι δύο. Και τι λέγατε πάνω μου? Λέγαμε. Δηλαδή εγώ άκουγα. Τι να πεις τώρα με αυτόν? Αυτός έτσι κι ανοίξει το στόμα του, όλο βλακίες λέει. Τη μια κοτσάνα πάνω στην άλλη. Μα τι πάθατε? Τίποτα. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ άκουσα ότι αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Στις γυναίκες. Ο Βοδωσάκης του Μιχαήλ. Ναι, ο Βοδωσάκης του Μιχαήλ. Στις γυναίκες. Α, είναι λέει πολύ γοητευτικός άνδρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, μάθετε και το άλλο.
Το παιδί γουστάρει πολύ τα μουσμούλα. Τι μουσμούλα. Και το σικαλάκι. Τι σικαλάκι, βρε. Δεν είναι και πολύ φανατικό άντρα ο άνθρωπο. Δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Και εσύ γιατί παρεξηγήθηκες, για σένα τα πάνε. Σταμάτα να λες κακοήθειες. Βέβαια πάνω μου, δεν επιτρέπεται σε σένα να εκφράζεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Με απογοήτευσες. Μα εγώ, Ρίκα μου, το είπα από την αρχή ότι είναι απολύτιστος και αμόρφωτος. Κρίμα στο όνομα που έχεις, ρε. Πάμε, κυρίες μου. Ναι, πάνω μου, δεν επιτρέπεται να εκφράζεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Με απογοήτευσες. Ρίκα, πού πας. Έναν άνθρωπο που δεν έχει τρόπους είναι καλύτερα να τον αποφεύγει κανείς. Και η χρηματοδότηση στα σχέδιά μας. Μα θα βρεις κάποιον άλλον. Τόσες γνωριμίες έχεις πάνω μου. Πάμε, παιδιά. Τι αναστενάζεις, κύριε Λεφτάκια. Έχεις καημούς και ντέρτια. Για δεν μιλάς, φοβάθηκες. Σκέφτομαι. Α, σκέφτεται, λέει. Σκέφτονται και οι πλούσιοι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι μόνο οι φτωχοί την είχαν αυτή την αρρώστια. Έχεις δίκιο, Δώρα μου. Μόνο οι φτωχοί έχουν αυτή την αρρώστια και περισσότερο από όλους τους φτωχούς. Κάτι ηλίθιοι που πιστεύουν ότι με το να κάνουν παρέα με τους πλούσιους θα αποκτήσουν εργοστάσια, δόξα, φήμη, ευτυχία. Πολύ μυστήρια μας τα λες σήμερα, κύριε Λεφτάκια. Άσε, Δώρα μου. Δεν είμαι Λεφτάκιας. Να τα, άρχισα να κλαίγονται και οι πλούσιοι τώρα. Έτσι πάραμε. Δεν είμαι Λεφτάκιας, Δώρα. Ένα ρεμάλι είναι. Ένα ρεμάλι χωρίς αξία. Ένα ασήμαντο ανθρωπάκι που πιστεύει ότι θα βιάσει την καλή και όλο τα κάνει μουσκεμα και όλο ξαναρχίζει και ξαναρχίζει. Γι' αυτό λέω στον εαυτό μου πάνω, παράτατα. Δεν κάνουν αυτά τα πράγματα για σένα. Μη σηκώνεις κεφάλι και κάτσε εκεί στο ψιλικατζίδικο του πατέρα σου να πουλάς 100 δραχμές χύμα κολόνια και 10 δραχμές τσιμπιδάκια. Με συγχωρείς, κύριε Λεφτάκια. Κύριε Λεφτάκια. Τάπιες, σουρωμένος είσαι, τι είναι αυτά που λες. Δυστυχώς, Δώρα μου, μέχρι εκεί μετράω. 10 δραχμές τσιμπιδάκια. Α, σουρωμένος είσαι. Εγώ ώρα να πηγαίνω όμως, γιατί έρχεται μια κυρία που πολύ σε τριγυρίζει, μην παρεξηγηθούμε, καθότι την χάνω και πολύ γκόμενα σεξι. Ποτέ δεν το φανταζόμουν ότι θα μπορούσες να είσαι τόσο επιπόλαιος. Κι εγώ δεν το φανταζόμουν, τώρα το ανακάλυψα. Μα τι προσπαθείς να αποδείξεις κυνηγώντας όλες αυτές τις γυναίκες. Ότι είσαι ωραίος, ότι είσαι γόης, ότι είσαι κατακτητής. Ότι είμαι αποτυχημένος. Και βέβαια είσαι. Δεν ξέρω αν εσύ το λες αστεία, εγώ το εννοώ πάρα πολύ σοβαρά. Είσαι αποτυχημένος, με καταλαβαίνεις. Το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή όλο το πλοίο γελάει μαζί σου. Το μάθανε. Βέβαια το μάθανε, μόλις αυτές που μαζεύεις στην καμπίνα σου. Τι μάθανε δηλαδή. Ότι σαν εραστής δεν είσαι τίποτα. Τα διέδωσε όλη αυτή η χορεύτρια, η Μελίντα. Α, όχι, κυρία μου. Μπορείς άλλα πράγματα να είμαι αποτυχημένος σε αυτό. Είμαι τάβρος. Καλά, καλά, μην κάνεις έτσι. Και ο τελευταίος άντρας μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε προσβολή. Μην τον θίξεις σε αυτό το σημείο. Με θίξαν στο σημείο. Θα τη σου βγήσω. Καλά, εσύ γιατί τόσο ενδιαφέρον. Γιατί σ' αγαπάω, βλάκα. Να και μια επιτυχία. Και δεν με γεύτηκε. Μέμα, 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 έλα το μέμα. Μέμα. Και τελικά ο Βοδοσάκης απεδείχθη ότι είναι ανίκανος και μας έκανε και το γόη. Να φάμαστε. Να καθίσουμε. Δεν μου λες, Μάνο, κουνάει το καράβι, μου φαίνεται. Μάλλον σου φαίνεται. Α, μου φαίνεται. Λοιπόν, οι κυρίες, στο νου σας τα κοσμήματα, γιατί αρκετά σας ανέχτηκα, έτσι. Καλά. Oh.
τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Με τι συνεχίζουμε, Κέτη? Με τον Γιώργο Καφαντάρη, καπετάνιο μου, που θα μας διασκεδάσει με ένα πολύ πρωτότυπο παιχνίδι. Με ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Γιώργος Καφαντάρης. Ευχαριστώ πολύ, καπετάνια μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και έτοιμο υπόχρεος. Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα πρέπει να πω ότι σήμερα αισθάνομαι πολύ όμορφα. Δεν ξέρω, είσαι στο εκλεκτό κοινό που με υποδέχτηκε. Με έχει ενθουσιάσει. Είσαστε όλοι σας πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και για να αρχίσουμε. Τι θα λέγατε να παίξουμε ένα πολύ απλό παιχνίδι συστάσεων? Ας αρχίσουμε από την κυρία Λεμπέση. Προσέξτε, είστε ή δεν είστε κυρία Λεμπέση, μην μου απαντήσετε γρήγορα. Στις απαντήσεις που θα μου δίνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λέξη εκτός από δύο. Τις λέξεις ναι και όχι. Είστε έτοιμοι? Σηκωθείτε πάνω, σηκωθείτε να μας βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, αρχίζουμε, κυρία Λεμπέση. Είναι αλήθεια ότι είσαστε πολύ πλούσια? Είναι. Και είναι, ξέρει η απάντηση. Ούτε ναι, ούτε όχι. Είναι. Και πολύ. Ναι. Συνεχίζουμε. Και πολύ γοητευτική. Είναι πάρα. Παρότι σε λίγο κλείνετε τα 60. Ε, όχι για 60. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, κυρία Λεμπέση. Να αποκαταστήσω την αλήθεια. Η ηλικία ήταν μπλόφα, βεβαίως. Αλλά με κάτι τέτοιες μπλόφες, κυρία Λεμπέση, εμπλεκόμαστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και να συνεχίσουμε με την ανιψιά της κυρίας Λεμπέση. Σας ακούω. Σηκωθείτε. Σας ακούω. Μας ακούει, ούτε ναι, ούτε όχι. Για πέστε μου λοιπόν, το ξέρετε ότι είσαστε μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα? Δεν νομίζετε ότι υπερβάλλετε λιγάκι? Υποτιμάτε το γούστο μου? Όχι, αλλά. Όχι, όχι, ναι. Όχι, η ανιψιά της κυρίας Λεμπέση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να παίξουμε το παιχνίδι με τον κύριο Βοδασάκη. Να με. Τι συμβαίνει εδώ? Βοδασάκης δεν είπες? Βοδασάκης Πάνος. Βοδασάκης Πάνος του Πάτροκλου και της Πανδώρας. Και εσείς, κύριε? Επίσης. Τι? Επίσης. Τι επίσης? Βοδασάκης Πάνος του Μιχαήλ. Βοδασάκης Πάνος του Μιχαήλ. Βοδασάκης Πάνος του Μιχαήλ. Συγγνώμη, χάρηκα πολύ. Δηλαδή δεν χάρηκα καθόλου. Ξέρετε. Κάντε εδώ, κύριε. Κάντε εδώ. Θα σας δώσω το πλοίο. Εσείς, κύριε Βαδασάκη, θα παίξετε? Θα προτιμούσα να μην παίξω. Θα προτιμούσε ούτε ναι ούτε όχι. Μπράβο! Μπράβο! Πολύ ωραία. Και τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να παίξω το παιχνίδι με κάποιον ανάποδα. Εγώ. Είμαι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για ανάποδα πράγματα. Πολύ ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, προσέξτε, θα παίξουμε το παιχνίδι αντίστροφα. Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ. Με μία διαφορά. Ούτε εσείς ούτε εγώ πρέπει να πούμε τις λέξεις ναι ή όχι. Ωραία. Μπορώ να αρχίσω να ρωτάω? Ναι. Πάλι μου σχήματα κάναμε. Πολύ φυσικό. Στη θάλασσα βρισκόμαστε. Άσε τις βλακίες. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Ή να αλλάξουμε πρόσωπο. Τι θες να πεις? Τον αστυνομικό. Αρχίσαν και τον υποπτεύονται άκρη. Πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον να βγάλει έξω από αυτά που θα σου πρόσφερε. Ποιον άλλον? Κάποιον έτσι υπεράνω πάσης υποψίας. Ποιον? Κανένα τέος υπουργό, να πούμε. Είπαμε υπεράνω πάσης υποψίας. Μα περίμενε. Εγώ σταματάω. Δεν με ενδιαφέρει τι συμφωνήσαμε. Να πας να βρεις άλλη να σου κάνει τους εκβιασμούς. Και όλα αυτά γιατί στην έδωσε κατακούτελα με τον Πέτσινο Βοδοσάκη. Τον απατεώνα. Δεν είναι απατεώνας. Ένας άνθρωπος είναι υπογονής, θέλει να φτιάξει τη ζωή του. Ψάχνει να βρει λεφτά να κάνει μια καλύτερη δουλειά. Δουλειά, Τζίμι! Σου λέει τίποτα αυτή η λέξη? Τώρα μάλιστα πολύ στο έντιμο το πηγαίνουμε. Σκέφτηκες όμως να μάθει ο τύπος που είναι και έντιμος πώς τα κονόμαγες μέχρι σήμερα? Να μάθει από ποιον? Από μένα, βέβαια. Αυτό αποκλείεται. Σε εμάς μίλησατε δεσποινής? Όχι, στον πάπα της Ρώμης. Σε σένα μίλησα και εσύ αποκλείεται να πεις κουβέντα αν δεν θες να βρεθείς στη θάλασσα. Θα σου απαντούσα, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεμεθύσεις για να καταλάβεις τι λέω. Τζίμι! Εσύ δεν πας πουθενά. Σας παρακαλώ, δεσποινής, δεν μου αρέσει να ανακατεύονται στις υποθέσεις μου. Μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά το κάνω για να σε βοηθήσω, ρε κορόιδο. Αφού δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό, τουλάχιστον να σε βοηθήσω τους άλλους. Χαμένος κόπος. Όταν μια γυναίκα χαλάσει τη ζωή της, δεν υπάρχει βοήθεια. Ό,τι χάλασε, τ' άκουσες και μόνη σου. Θα πάει να του τα πει. Εκτός και αν του τα πεις εσύ πρώτη. Δεν είναι πράγματα αυτά που λέγονται. Όλα λέγονται, μωρέ, όλα. Ο τρόπος αλλάζει. Λες πουχού. Κύριε, αυτή είμαι, αυτό έκανα, θέλω να γλιτώσω. Δέχεσαι να γίνεις το σωσίδιο, κύριε Πάνο?
Ναι ή ου. Σαν να μην έχεις άδικο. Μεθυσμένος και άδικο πάει, βρε, δεν πάει. Ναι, αλλά μεθυσμένος έχει και κουράγιο. Και αυτό βρίσκεται. Πίνεις 2-3 ποτηράκια, το βρίσκεις το κουράγιο και είσαι μια χαρά. Είσαι χρυσό κορίτσι τώρα. Αχ, είμαι. Είμαι για όλους. Εκτός από έναν. Σας παρακαλώ, δεν συζητάω τίποτα. Γιατί δεν συζητάτε τίποτα? Πορτογαλικά μιλάμε. Κυρία Λεμπέ, σας βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι τα κοσμήματα κινδυνεύουν και εσείς δεν είσαστε ικανός για τίποτα. Α, με προσβάλλετε, συγγνώμη. Πόσες κλοπές έγιναν? 2. Και τα κλοπημαία βρέθηκαν επάνω σας. Λαμπρά, περίφημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήρθα στα χέρια μου. Σαν καλός αστυνομικός που είμαι, τα βρήκα. Δεν τα βρήκα. Τους κλέφτες δεν τους βρήκατε? Ε, τι να σας κάνω, αυτοί δεν χώραγαν μες στην τσάντα. Μάγος είναι ο άνθρωπος. Σιγά σιγά θα τους βρει κι αυτούς. Και τι θα κάνουμε τότε? Να βάλετε όλα τα κοσμήματα επάνω σας. Α, δε μου, και θα κυκλοφορώ στο πλοίο σε λατέρνα. Ε, τότε τι να σας πω, βάλτε τα στο... Πού? Τέλος πάντων, η καλή μου ανατροφή δεν μου επιτρέπει να σας πω πού να τα βάλετε. Χαίρετε! Α, δε μου, είναι χιδαίος, είναι πρόστιχος. Φωνάξτε το καπετάνιο. Γιατί, κυρία Λεμπέση μου. Μα είναι δυνατόν, θέλω να κατέβω, να σταματήσω το πλοίο. Ποτέ. Θα μείνετε εδώ και θα προστατεύσω εγώ τα κοσμήματά σας. Ω, δεν είχα και εσάς, κύριε Βοδωσάκη μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Εμένα μου επιτρέπετε. Ναι, πήγαινε, πήγαινε. Δεν πρέπει να στενοχωριέστε. Η κρουαζιέρα γίνεται για να ξεκουραστούμε. Ναι, κύριε Βοδωσάκη μου, εμείς οι άνθρωποι των επιχειρήσεων ζούμε τόσο έντονη ζωή καημένη. Αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα, έχουμε τόσες υποχρεώσεις. Δεξιώσεις και πάρτι, κοσμικές συγκεντρώσεις, επιδείξεις μόδας, φεστιβάλ, φιλανθρωπικά σωματεία. Αχ, τη σκληρή ζωή, Θεέ μου. Κάσε με! Έλα, είχα τηλεγράφω από τη φίλη μου τη Θεανό. Και τι έγινε, έπιασε τους κλέφτες? Όχι, αλλά λέει να μην ρίξουν το φάρμακο στον πάνω. Ήρθε ένας ξαδελφός της από την Αμερική με ένα φίλο του. Την είδε, την ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε και την πήρε στην Αμερική. Ποιος ο ξαδέλφος? Όχι, ο φίλος του ξαδέλφου, τώρα τι κάνουμε? Ξέρω κι εγώ, πόσο κρατάει το φάρμακο? 10 μέρες. Εντάξει, 3 πέρασαν, του παίρνει μια εβδομάδα ακόμα να γαργαλιέται. Ναι, αλλά εγώ τον λυπάμαι τον καημένο. Αυτός δεν είναι για λύπηση, εμένα να λυπάσαι. Γιατί? Αλλά πού θα πάει, θα τον πιάσω. Τον κλέφτη, είμαι στα ίχνη του. Ποιος είναι? Ο φίλος, ο Βοδωσάκης. Ο Πάνος. Μάλιστα, του Πάτροκλου και της Πανδώρας. Αποκλείεται, παιδί μου, ο Πάνος είναι μεγαλομανής. Και κλεπτομανής. Αυτός δεν κλέβει για να κλέψει, αλλά για να κλέψει κλέβει, κατάλαβες? Είσαι αστοιχείο, γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσεις. Έχω ένα σχέδιο καταπληκτικό που θα τον πιάσω σαν το ποντίκι στη φάκα. Θα βοηθήσεις, θέλω να μου φέρεις. Ένα γυναικείο φουστάνι, κοσμήματα και μια γυναικεία περούκα, είσαι? Τι να κάνω, είμαι. Άντε, τρέχα. Τρος. Να μπω? Να μπεις, αλλά μην με ακουμπάς. Πάνω. Τι θέλεις? Μ' αγαπάς μου, μην αρχίζεις τώρα αυτά και με πιάσεις το τρέμουλο. Καλά, αυτό διορθώνεται, το άλλο δεν διορθώνεται. Το ποιο? Το παρελθόν μου. Είμαι μια αμαρτωλή. Μωρέ, θέλω κι εγώ να είμαι αμαρτωλός, αλλά δεν μπορώ. Έλα τώρα, μην με κοροϊδεύεις, αλήθεια. Δεν σε κοροϊδεύω, δεν σε κοροϊδεύω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν το δικό σου, αλλά ο πόνος ο δικός μου. Διότι προστεί το όφελος να θέλω να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει και να με πιάνει και το τρέμουλο και να τρέμω σαν κομπρεσέα. Αυτό διορθώνεται, σου λέω. Εσύ θα πας σε έναν γιατρό και θα σε κάνει καλά. Ενώ εμένα το παρελθόν μου θα το κάνω. Καλά, γιατρό που να. Γιατρό είπες? Γιατρό είπα. Βέβαια, πώς δεν το σκέφτηκα. Το πλοίο έχει γιατρό. Τρέχω για γενική επισκευή και έρχομαι, έτσι. Μη φυγείς, περίμενε εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Μπορώ να περάσω, γιατρό? Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Τι σας συμβαίνει? Ξέρετε, γιατρέ μου, έρχομαι εκ μέρους ενός φίλου μου, ο οποίος φίλος μου έχει ένα προβληματάκι. Δηλαδή, τι προβληματάκι, πρόβλημα. Δηλαδή, τι πρόβλημα, γιατρέ μου? Προβληματάρα. Τι ακριβώς σας συμβαίνει? Ναι, ο φίλος μου. Ναι, ναι, ξέρω, κύριε Βοδωσάκη, ξέρω. Όσοι έχουν εδώ πράγει και λένε για το πρόβλημα ενός φίλου τους, ναι, λένε πάντα για δικιά τους υπόθεση. Ναι, ναι. Στο γιατρό μπορείτε να εξομολογηθείτε τα πάντα. Ο γιατρός είναι σαν εξομολογητής. Ναι, πάτερ μου. Αμάρτησα. Συγγνώμη, γιατρέ μου, θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αγκαλιάσω μια γυναίκα, γιατρέ μου, και τέλος πάντων έτσι αρχίσω να ερεθίζομαι. Καταλαβαίνετε, με πιάνει ένας πόνος στο σημείο και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Μην μου λέτε, σοβαρά? Μόνο σοβαρά, γιατρέ μου. Έχω γίνει ρεζίλη σε όλο το καράβι. Και μέχρι σήμερα σας έχει παρουσιάσει αυτά τα συμπτώματα η πολυτουργία? Πα, ήταν το μόνο πράγμα που δούλευε ρολόι επάνω μου, γιατρέ. Ως έτσι, Ρολόι, αφού το αφήναμε το ματιάσω, ξέρετε. Και τελικά το ματιάσατε. Μου το ματιάσανε, γιατρέ μου, μου το ματιάσανε. Εντάξει, κύριε Βοδωσάκη, θα το διορθώσουμε. Να το διορθώσουμε, γιατρέ μου. Πότε τρίβουμε βαλβίδες? Συγγνώμη, θέλω να πω, πότε θα το φτιάξουμε? Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, και πρώτα-πρώτα θέλω να διαπιστώσω αν η πτώση οφείλεται σε οργανικούς ή σε ψυχολογικούς λόγους. Θα σας κάνω ένα μικρό τεστ. Θα πονέσει, γιατρέ μου? Όχι, καθόλου. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας προβάλλω μερικές εικόνες, ναι, για να δω το πώς και το γιατί. Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Έτοιμοι? Έτοιμοι, γιατρέ μου, έτοιμοι. Πώς πάμε? Καλά πάμε, γιατρέ μου, καλά, αλλά... Ναι. Ξαναρχίζει. Ποιο? Το αυτό. Ποιο αυτό? Το τέτοιο. Ποιο τέτοιο? Το από εκείνο. Ε, ποιο από εκείνο? Το σύμπτωμα, γιατρέ μου. Α, καλά. Πάμε παρακάτω. Γιατρέ μου, πάρ τον γρήγορα αυτόν από εδώ. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Χίλιες φορές να πονάω παρά να βλέπω δικτάτορες. Πω ένας ποπός, ποπό, 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 ένας ποπός, πάρ' τον ποπό, γιατρέ μου, από εκεί δεν μπορώ να τον βλέπω. Πάρ'
Πάρε το ποπό, γιατρέ! Πάρε το ποπό από εκεί! Εντάξει, εντάξει. Τα αποτελέσματα του τεστ είναι ψυχολογικώς θετικά. Ναι, και τώρα τι κάνουμε, γιατρέ μου, τι κάνουμε? Ησυχάστε. Θα σας δώσω κάτι χάπια να ηρεμήσετε. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα την πάθω έτσι. Είμαστε detective ή δεν είμαστε? Καλές, είσαι σωστή κούκλα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι είσαι άντρας. Κι όμως είμαι, και μάλιστα ένας άντρας στο φουλ ερωτευμένος με την ωραιότερη γκόμενα του πλοίου. Ναι, καλά, τώρα υπερβολές. Γιατί δεν είσαι γκόμενα? Όχι, για το άλλο λέω ότι είναι υπερβολές. Για το ερωτευμένος? Βέβαια. Στο φουλ σου λέω. Καψούρα 100 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Κι εγώ με καψούρα στα μάτια μου. Πόσο, κορίτσι? 100 μποφόρ και βάλει. Τέτοια λέγε μου, λέγε μου τέτοια και φτιάχνε με. Δεν τρέπεστε. Ανώμαλες. Φαντάζεσαι να παρατοπίσω όλο το πλοίο τώρα? Α, μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Θα καθαρίσω πρώτα με τους κλέφτες και μετά καθαρίζω και με αυτή. Ναι, μπράβο, φεύγω εγώ. Άντε, πήγαινε στο καλό. Δεν πρέπει, παρακαλώ. Αυτό είναι το τέκα πόλων. Αυτό είναι ο κόλος μου, ρε. Τι πράγμα? Ήθελα να πω ο ποπός μου. Α, λες και τέτοια, ε. Δεν μου λες, κουκλάρα, είσαι να τη βρούμε. Α, εγώ δεν έχασα τίποτα. Αν έχασες εσύ, ψάξε να τη βρεις μόνος σου. Όχι, μπας, θα τη βρούμε. Μην επιμένεις. Επιμένω. Επιμένεις. Γιατί επιμένεις, ε? Επιμένεις. Επιμένεις. Αν να χαθείς, βράκε. Σε γυναίκα, έπεσε σε γορίλα. Τι μου είπε ο γιατρός? Να πιω ένα, λέει, κάθε 4 ώρες. Δεν παίρνω 4 καλύτερα, να έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Φωτιά, πυρκαγιά ολάκερη. Βάλε το τσιγάρο σου στα χείλη μου και θα γίνει κάφτρα. Πάντα μ' άρεσαν οι φλογεροί άντρες. Εσένα κάπου σε ξέρω. Το τούτο σου κάτι μου θυμίζει. Ναι, φέρνω λίγο της Λόρεν. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα μου τη δίνεις. Είσαι τυπικός. Σιγά, πολύ βαρύ χέρι έχεις. Αλλά μου τη δίνεις, είσαι ο τύπος μου. Θέλεις να πάμε κάπου να τα πούμε οι δυο μας? Στην καμπίνα μου. Πω, τι τολμηρός που είστε. Έλα, πάμε. Ξεκόλα, πολύ μπρατσωμένη. Κάνεις μονόζυγο? Τέλος πάντων θα έρθω. Αλλά θα μου υποσχεθείτε ότι θα είστε φρόνιμοι. Στο υπόσχομαι, δεν πάμε. Σιγά, κορίτσι μου, θα σκοτωθεί, σιγά. Πω, τι κορίτσαρο βρήκα. Έλα, πέρασε. Σιγά, αγάπη μου, σιγά θα σκοτωθεί. Επιτέλους μόνη. Μανάρι μου, δεν με κρατάει τίποτα. Σιγά, μη σου δώσω καμία. Τι είπες? Λέω, μη σου δώσω καμία. Τι κορίτσαρο βρήκα εγώ, τι κορίτσαρο. Έκφυλε. Σιγά, σιγά. Έλα, σφίξε με και εσύ στην αγκαλιά σου λίγο. Και τι είμαι, ρε ντανάλια? Τι είπες, αγάπη μου? Λέω, ντανάλια, είμαι να σε σφίξω. Μα τι έπαθες, αγάπη μου, και μιλάς έτσι? Στούπος είσαι. Από το πάθος, μωρό μου, το πάθος με στούπο. Ενώ εμένα το πάθος με ξετρελαίνει, αγάπη μου. Ωραία, λες να μπορεί. Τι είπες, αγάπη μου, πάλι στούπος είσαι. Το πάθος εδώ, πάμε. Έλα, αγάπη μου, ξάπλωσε εδώ. Όχι, μια χαρά είμαι και όρθιος. Με, συγγνώμη, όρθια ήθελα να πω λατρεία. Χαρά μου, σε θέλω πολύ. Σε θέλω πάρα πολύ. Συγκρατήσου, συγκρατήσου, γιατί θα σου βγει σε κακό, θα το μετανιώσεις. Δεν μετανιώνω για τίποτα, αγάπη μου, για τίποτα δεν μετανιώνω. Άκουσε να σου πω κάτι. Έλα, λέγε. Είμαι άντρας. Κανείς δεν είναι τέλειος. Βρε, άσε με κάπου. Μα τους... Άμα θα σου λέω ότι είμαι άντρας. Μα είναι δυνατόν. Σιγά σου, σιγά πέρα. Σιγά σου. Τι σκοτάδια είναι τούτα? Τι έπαθες, παιδάκι μου? Αχ, φύγε γρήγορα γιατί κινδυνεύεις. Από τι? Από τα χαπάκια. Τα χαπάκια. Που μου έδωσε ο γιατρός. Και? Πήρα πολλά. Ε. Θέλω γυναίκα. Κοίταξε, αυτό ήρθε να σου πω. Η Θεανό παντρεύτηκε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να το φτιάξει μια παιδί. Βρεάς τη Θεανό, τώρα θέλω γυναίκα, το καταλαβαίνεις, γυναίκα. Άκουσε με, παιδάκι μου. Εσένα σου χρειάζεται ένα σκονάκι για να ηρεμήσει. Κέτι, έλα το κέτι. Άρε κέτι, τι έπαθα. Άρε κέτι. Πάνω. Μέμα. Πάνω, πρέπει να σου πω μερικά πράγματα. Μέμα, μη μου πεις τίποτα. Το μυαλό μου είναι θελωμένο. Τώρα θέλω γυναίκα. Πάνω, σε παρακαλώ. Μέμα, θέλω γυναίκα, το καταλαβαίνεις. Πάνω, τι έπαθες, τρελάθηκα. Μέμα, δεν τρελάθηκα. Θέλω γυναίκα. Μέμα. Μέμα, περίμενε. Μέμα μου, περίμενε. Πάνω, τρέξε, παρακαλώ. Μας βλέπει ο κόσμος. Καλύτερα. Μαμί. Όχι και μαμί, ρε πουλάκι μου, ακόμα δεν σ' ακούμπησα. Μαμί, θέλεις? Έλα, μωρέ, πάνω, άστα, τι έχουμε γίνει θέαμα. Μέμα, σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπάω, πάνω μου. Μέμα, σε θέλω. Κι εγώ σε θέλω, πάνω μου, αλλά όχι έτσι. Μέμα μου, δεν κρατιέμαι με τίποτα. Μα τι θα πει, δεν κρατιέσαι? Πήγαινε, παιδί μου, να κάνεις ένα κρύο ντους, να συνέρθεις. Ναι. Έλα, μετά να με βρεις στον μπαρ, εντάξει? Ναι, μέμα μου, ναι. Ναι, μέμα μου.
Για πού έτσι βιαστικός, κύριε Ποδοσάκη? Άσε, καπετάνιε μου, δεν κρατιέμαι με τίποτα. Θέλω γυναίκα. Γυναίκα? Ναι. Από γυναίκα στο πλοίο άλλο τίποτα. Τράβησε, προσέχω, καπετάνιε μου. Νοστιμούλησα να είσαι και εσύ. Όχι και έτσι. Για πηγαίνετε να κάνετε κανένα κρυοντούς να συνέλθετε. Πώς πάει να κάνω ένα κρυοντούς, κύριε Ποδοσάκη. Βεβαίως, κυκλοφορεί και AIDS, ε. Και μην αργήσετε, σε λίγο έχουμε πάρτι. Άσε, καπετάνιε μου, εγώ τώρα δεν είμαι για πάρτι. Άλλο ήθελα να πω. Γεια. Τι ήθελα να πάρω τέσσερα χαπάκια μέσα να. Κατέβαινε τα βραχιόλια. Όχι, αυτή τη φορά θα ψαχτούμε όλοι. Για έλατε στη σειρά, κύριε Ποδοσάκη, για περάστε από εδώ στη σειρά. Ποια σειρά, ρε, ποια σειρά, έλα. Έλα εδώ. Άντε ψάξου, βρες τα, δώστα να ξεμπερδεύουμε. Και γιατί δεν ψάχνεσαι πρώτα εσύ? Ωραία, να ψαχτώ. Να ψαχτώ. Ορίστε, βλέπεις τίποτα? Βλέπεις? Αχ, τα βραχιόλια μου, τα βραχιόλια μου. Θα σε καριδώσω, εσύ τα βάλεις. Όχι, όχι, μια στιγμή, βρε παιδιά, δεν τα βάλα εγώ. Να μην προλάβω να βάλω στεφάνι. Απλώς εγώ επεσήμανα τους κλέφτες. Τώρα ξέρω ποιοι είναι. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε το πάρτι και μόλις φτάσουμε στον Πειραιά, να είστε σίγουροι ότι θα καλοπεράσουν. Ποιοι είναι? Αυτοί εκεί απέναντι, αλλά μην κάνετε κουβέντα, τους την έχω στημένη. Καλά, εντάξει. Ω, το κύριο Ποδοσάκη. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει τρόπους, έτσι δεν είπατε? Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Είσαι ένα παιδί που λαχταράει να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Γι' αυτό και εγώ με τον κύριο Ποδοσάκη. Του Μιχαήλ. Ακριβώς. Αποφασίσαμε να σε βοηθήσουμε. Τι, να με βοηθήσετε? Βάλε μπρος εσύ τις ελαφρόπεδρες και εδώ είμαστε εμείς. Τώρα μου κάνετε πλάκα ή μιλάτε σοβαρά? Ποτέ μου δεν μίλησα σοβαρότερα. Πάμε να καθίσουμε, αγάπη. Αγάπη μου, μου φαίνεται ότι σου φέρα πάρα πολύ γούρι. Πολύ, αγάπη μου. Εδώ ο καλός κουμπάρος. Άσε καλύτερα, προτιμάμε κουμπάρα. Και τι είσαι? Άσε, δεν σφάξανε. Γεια μας. Γεια μας. Πάλι πίνεις, είσαι αδιόρθωτος. Βεβαίως είναι. Όλα είναι αδιόρθωτα. Ο κόσμος πεθαίνει, η θάλασσα πεθαίνει, ο αέρας πεθαίνει. Κανείς δεν νοιάζεται. Γιατί λοιπόν να νοιαστώ εγώ για τα δικά μου χάλια? Μου φαίνεται ότι έχεις δίκιο. Θέλω εδώ να πιω κι εγώ. Άντε, γεια μας. Είναι έκτακτο ζευγάρι ο καπετάνιος με την Πέττη. Και εμείς. Τι πράγμα? Είμαστε έκτακτο ζευγάρι. Πώς τα λέτε? Τι σημαίνει? Συμβαίνει ότι τη φωτογραφία αυτή θα την πληρώσει πολύ ακριβά, φίλε. Γιατί? Γιατί η κυρία που φιλούσες προηγουμένως είναι γυναίκα μου, κατάλαβες? Άκουσε, αγοράκι, ήταν γυναίκα σου, τώρα είναι δικιά μου και σπάσε. Καλά, θα τα πούμε. Να τα πούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ.